Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Υπάρχει λύση», όπου κάθε απόγευμα 4 και 4 έως 6 δίνουμε λύσεις και απαντήσεις σε θέματα που μας απασχολούν. Σε λίγο στο στούντιο μαζί μας θα είναι η Σάνδρα Γεράγγελη, υφροτεχνικός, ο Νίκος Οκαλάκος, θέος Γενικός Διευθυντής ΕΤΕΑΕΠ και οι δικηγόροι Δημήτρης Μπούκας και Γιώργος Κουτσούκος. Σε λίγο θα βρούμε λύσεις και θα απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Σε κλειό πιέσεων βρέθηκαν και χθες οι τράπεζες στο χρηματιστήριο, ενώ η αναβάθμιση από τη Fitch, που ενδεχομένως να μπορούσε να φρενάρει την πτώση των μετοχών, ήρθε λίγο πριν από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου. Μέσα στην άλλη εβδομάδα, οι τράπεζες συναντούν τα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κάνουν προετοιμασία για το κρίσιμο θέμα των κόκκινων δανείων, ενώ ακολουθεί και η συνάντηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Τρεις στους τέσσερις ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει το ακίνητό τους στην πλατφόρμα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν δηλωθεί μόλις 11.000 ακίνητα, τη στιγμή που μόνο στην πλατφόρμα της Airbnb είναι δηλωμένα περισσότερα από 40.000 ακίνητα. Όπως αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, οι πρώτοι έλεγχοι θα γίνουν αρχές Δεκεμβρίου και όσοι δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και τα 5.000 ευρώ. Πρώτον πυλών βρίσκεται από την ΑΕΔΕ η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων. Με βάση το Υπουργείο Οικονομικών, στο τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να είναι έτοιμο το περιουσιολόγιο. Ο εκπρόσωπος τύπου των εφοριακών, Γιάννης Χατζησαλάτας, μας ενημερώνει. Ακούμε εδώ και 3-4 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Ακούσαμε ότι το πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων χρηματοδότησε για να γίνει. Ακούμε τώρα τελευταία ότι πλέον παίρνει σάρκα και οστά και από τον Νοέμβριο ξεκινάει η πλατφόρμα να μπουν μέσα οι πολίτες, να τροποποιήσουν και να συμπληρώσουν στοιχεία, ούτως ώστε την άνοιξη του χρόνου να ξεκινήσει να τρέχει κανονικά. Και εδώ πλέον τα στοιχεία αυτά θα αντληθούν από το Ε1, από το Ε9, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία που έχει ο καθένας, γιατί το περιουσιολόγιο θα έχει να κάνει με την κινητή και την ακίνητη περιουσία. Mm-hmm. Εδώ υπάρχουν όμως πάρα πολλοί κίνδυνοι. Αν δούμε το παράδειγμα της Γαλλίας, που εφαρμόστηκε το περιουσιολόγιο πέρυσι. Το καταργήσαν όσον αφορά τα κινητά πράγματα και έχει μείνει μόνο στα ακίνητα. Και το καταργήσανε γιατί. Γιατί υπήρχε τεράστια ροή κεφαλαίων προς το εξωτερικό, φύγανε δηλαδή κεφάλαια. Και δεύτερον, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, επειδή ηλεκτρονικά είναι όλα, να υπάρχει διαρροή πλέον αυτών των στοιχείων προς τα έξω. Γι' αυτό λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Εάν φτιαχτεί το περιουσιολόγιο, τότε θα είναι ένα κέριο χτύπημα κατά της φοροδιαφυγής, αλλά να φτιαχτεί σωστά. Και να περάσουμε στο θέμα των συντάξεων και τι ισχύει με την παράλληλη ασφάλιση για τους συνταξιούχους, μας εξήγησε ο δικηγόρος Κώστας Τσουκαλάς. Όσον αφορά την παράλληλη ασφάλιση, έχουμε τρεις κατηγορίες. Mm-hmm. Είχε βγει ήδη η εγκύκλειος που αφορούσε εκείνους οι οποίοι έχουν από μία δραστηριότητα, ήταν μισθωτοί και ο εργοδότης πλήρωνε και εισφορές μισθωτού και εισφορές επαγγελματία. Γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, στο δημόσιο για παράδειγμα. Ή σε μεγάλες επιχειρήσεις ιδιωτικές, όπου τους κατέβαλαν εισφορές και για ΙΚΑ και για το ταμείο του επαγγελματία που είχαν. Για αυτούς είχε βγει λοιπόν η εγκύκλωση και είχε πει ότι πλέον, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς της πριν του 12 Μαΐου, δεν χρειάζεται να περιμένουν τα 67 για να πάρουν τη δεύτερη σύνταξη, mm-hmm. αλλά μπορούν να πάρουν το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές του δεύτερου ταμείου ως προς αύξηση της σύνταξης κατευθείαν με την υποβολή της αίτησης στον πρώτο φορέα. Η ίδια ακριβώς εγκύκλωση βγήκε και για τον Σεπτέμβριο, που αφορά εκείνους οι οποίοι έχουν διαφορετική δραστηριότητα. Ένας μισθωτός, ο οποίος είχε και μαγαζί δικό του, είχε μια επιχείρηση, ακριβώς. είχε μπλοκάκι, λέει λοιπόν ότι αν φεύγεις από τις 12 Μαΐου και μετά, 13 Μαΐου και μετά το 16, έχεις δικαίωμα να υποβάλεις αίτηση σε έναν φορέα και να πάρεις τη δεύτερη σύνταξη αντί για τα 67 ως προς αύξηση κατευθείαν. Και μάλιστα ο τύπος που έχει όσον αφορά την προς αύξηση είναι ευνοϊκότερος από ό,τι είναι της δεύτερης σύνταξης. Mm-hmm. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Ο ένας τρόπος ποιος είναι, παίρνω μία φορά την εθνική σύνταξη, την ανταποδοτική του φορέα που παίρνω άμεσα σύνταξη, παράνομο του δημοσίου, και το φορέα του ΙΚΑ θα τον λάβω ως δεύτερη ανταποδοτική στα 67 μου ή παράλληλα αν έχω ταυτόχρονη θεμελίωση. Ο άλλος τρόπος ποιος είναι, παίρνω μία εθνική σύνταξη, την ανταποδοτική του πρώτου φορέα και ως προς αύξηση τον φορέα του επαγγελματία, π.χ. το ΤΣΜΕΔΕ. Ποιο είναι επίσης το θετικό αυτού του μέτρου, ότι ενώ μέχρι πρότινος, μέχρι τον νόμο 43-87, αν κάποιος είχε 5 χρόνια στον ΟΑΕ, ήμουν εγώ όλη μου τη ζωή στο ΙΚΑ, είχα 40 χρόνια και είχα και 5 έτη ασφάλιση στον ΟΑΕ.
Αυτά πηγαίνανε υπερπίστεως. Ούτε εισφορές μου επιστρέφονταν, ούτε λάμβανα σύνταξη. Άρα χάνονται. Τώρα λοιπόν τι λέει, και ένα χρόνο να έχεις, και δύο χρόνια να έχεις, και τρία χρόνια να έχεις, θα πάρεις προς αύξηση την αντίστοιχη που αφορά το ποσό των τριών ετών. Στη ρύθμιση των 120 δόσεων αναφέρθηκε η δικηγόρος Όλια Νικολοπούλου. Βασική προϋπόθεση να πληρώνονται οι τρέχουσες εισφορές και να μην έχουν ενταχθεί οι οφειλέτες εξοδικαστικό. Πρέπει κάποια στιγμή οι 120 δόσεις να ανοίξουν και για μισθωτούς και για συνταξιούχους και για πρώην εμπόρους. Φαίνεται λοιπόν ότι συζητείται τουλάχιστον για μισθωτούς και συνταξιούχους η νέα ρύθμιση, η οποία δεν ξέρουμε υπό ποιους όρους θα έρθει. Θα έρθει όμως, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη λύση. Ακούσαμε λοιπόν ότι τουλάχιστον για χρέη μέχρι 5.000 θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι ώστε να ξεκινήσουν να ρυθμίζουν τα μικρά. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει μια ρύθμιση και για μεγαλύτερα χρέη. Θα αφορά πάλι, όπως έχουμε πει, την ΑΔΕ φυσικά, χρέη προς τη ΔΟΗ δηλαδή ουσιαστικά, και χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, μέχρι 5.000, και περιμένουμε να καταλήξουν στα κριτήρια, ποια θα είναι αυτά τα κριτήρια υπαγωγής, εάν θα υπάρχουν εισοδηματικά, αν θα υπάρχουν άλλου είδους κριτήρια. Αναμένουμε και είμαστε εδώ για να τα κουβεντιάσουμε. Το ευχάριστο αυτού του πράγματος είναι ότι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έγινε πολύς λόγος και θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα προχωρήσει η ρύθμιση αυτή, γιατί δεν υπάρχει πραγματικά και άλλη λύση. Σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις που ήδη τρέχουν, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν θέματα, υπάρχουν πολλά εμπόδια. Είναι μια διαδικασία η οποία δυστυχώς τραβάει πολύ. Είναι απαιτητικές οι 120 δόσεις, οι έως 120 δόσεις. Και βεβαίως η ρύθμιση δεν έχει προχωρήσει όσο θα θέλαμε. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις, αλλά βεβαίως να δώσουμε και απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-5617 το τηλέφωνο επικοινωνίας SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Στο σημείο αυτό, εδώ σήμερα στο στούντιο μαζί μας είναι ο Νίκος Καλάκος, τέος Γενικός Διευθυντής ΕΔΕΠ. Καλησπέρα, κύριε Καλάκο. Καλησπέρα, καλή σεζόν σας έχουμε, μεγάλες τηλεθεάσεις. Και Πέμπτη χρονιά, ελπίζω να συνεχιστεί και φέτος μια πάρα πολύ καλή χρονιά, το πιστεύω και θα είναι έτσι πιστεύω. Κύριε Καλάκο, σε πολύ λίγο έχουμε να δούμε πολλά. Αφήσαμε πριν το καλοκαίρι το κομμάτι των συντάξεων, θα τα δούμε σε πολύ λίγο αναλυτικά, τι να περιμένουν οι συνταξιούχοι. Καθημερινά μας καλούν και μας λένε τι γίνεται και αν θα υποστούν κάποια περικοπή και κάποια μείωση σύνταξή τους, θα τα δούμε αναλυτικά σε πολύ λίγο. Ο κύριος Γιώργος Κουτσούκος. Καλησπέρα, Σοφία. Σου εύχομαι καλή αρχή και καλές επιτυχίες. Αν και είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία σου ότι θα είναι θετική. Οπότε μην φοβάσαι τίποτα. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι ο δικηγόρος μας. Καλησπέρα, κύριε Μπούκα. Καλησπέρα, καλή σεζόν. Δεν θα διαφοροποιηθώ κι εγώ από τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι θα είναι δύσκολη σεζόν και με πολλές ειδήσεις. Οπότε εύχομαι πάντα στην πρώτη γραμμή και κάθε επιτυχία. Σε πολύ λίγο θα δούμε και τις αλλαγές και το κομμάτι των ρυθμίσεων και το κομμάτι των δανείων και βεβαίως τι πρέπει να προσέξουν οι δανειολήπτες. Και βεβαίως μαζί με την κύρια Σάνδρα Γεράγγελου, είναι η φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα, Σάνδρα μου. Καλή σεζόν και πάντα επιτυχίες. Καλά, το κομμάτι της φορολογίας πρέπει να το προσέξουμε πολλές φορές. Τα λάθη τα πληρώνουμε ακριβά, γι' αυτό δεν θέλουμε να τα κάνουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις και απαντήσεις στους τηλεθεατές μας. 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Κύριε Καλάκο, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα τα δούμε όλα πολύ αναλυτικά στο κομμάτι των συντάξεων και με τον κύριο Κουτσούκο. Αλλά να δούμε μία απόφαση βόμβα ότι επιστρέφονται τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα στους συνταξιούχους. Και βεβαίως, αν θα γίνει αυτό. Ναι, είναι μία πρωτόδικη απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε. Ας περιμένουμε να μην βιαστούμε. Το βασικό σε αυτό είναι συνέχεια βέβαια μία απόφαση του Βουλίου Επικρατείας που αφορούσε το 4091 και το 4093 στο παρελθόν, η οποία δεν εφαρμόστηκε. Έτσι. Εδώ βέβαια το καινούργιο είναι ότι συμπεριλαμβάνει μέσα και τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, αλλά να δούμε αν είναι εκτελεστή η απόφαση, γιατί αν δεν είναι εκτελεστή η απόφαση, μιλάμε ότι θα πάρει αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να οριστικοποιηθεί. Αλλά επειδή από το πρωί χιλιάδες τηλέφωνα άρχισαν να κάνουν συνταξιούχοι και με το δίκιο τους βέβαια οι άνθρωποι, ας περιμένουν λίγο και η ευθύνη βέβαια είναι της πολιτείας. Δεν πρέπει ξανά να οδηγήσει τους
ταλέπορους συνταξιούχους έξω από γραφεία, έξω από μεσάζοντες, έξω και να τους ζητάνε 50 και 100 ευρώ για να αρχίσουν να καταθέτουν αγωγές. Θα πρέπει η πολιτεία να σοβαρευτεί, το κράτος αυτό, γιατί είναι ασόβαρο, να σοβαρευτεί και να βγει ο Υπουργός και να πάρει μία θέση τι θα συμβεί. Ή θα εκτελεστούν, θα δοθούν αυτά οι αποφάσεις τους, θα εφαρμοστούν ή δεν θα εφαρμοστούν, για να μην ταλαιπωρούνται οι συνταξιούχοι. Γιατί άλλη λύση εγώ δεν βλέπω, θα συμβεί ό,τι έχει συμβεί και στο παρελθόν, να ταλαιπωρθούν κανένα δύο χρόνια, να πληρώνουν διάφορα χρήματα δεξιά και αριστερά και στο τέλος να μην εκτελούνται. Να είναι αρνητικό. Η φιλοσοφία είναι και σχεδόν βέβαια ότι και ο ΕΦΚΑ θα ασκήσει έφεση επί της αποφάσεως. Δηλαδή δεν πρόκειται να τελεσιδικήσει έτσι, χωρίς την άσκηση ειδικού μέσου. Επομένως έχουμε ακόμη πορεία για να εξετάσουμε τα πράγματα. Και όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, κύριε Καλιάκο, θα πρέπει να υπάρξει μία σύνηση και μία υπομονή όσον αφορά την ανάγνωση της απόφασης αυτής, προκειμένου να εξαχθούν και τα ακριβή συμπεράσματα, γιατί έχει πάρα πολλές πτυχές η υπόθεση και πράγματι, αν δεν δοθεί μία εγκύκλειος, δεν εκδοθεί μία εγκύκλειος, αν δοθεί μία σαφής οδηγία για το πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση αυτή, προκειμένου να μην υπάρξει αυτή η άσκοπη ταλαιπωρία των συνταξιούχων, έχουμε να δούμε αρκετά, πιστεύω, στην πορεία των πραγμάτων. Πάντως, να δούμε, κύριε Κουτσούκο, θα το δούμε και πολύ αναλυτικά το κομμάτι των συντάξεων, να δούμε ποια όρια αυξάνονται για κάποιους συνταξιούχους και βέβαια ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι. Ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποιήσεις, Σοφία, από τον Αύγουστο του 2015, όπου εκδόθηκε ο νόμος 4336 του 2015, ο οποίος έθεσε πάρα πολύ σαφή κριτήρια στο πώς πλέον θεμελιώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Είναι πάρα πολύ σαφές πλέον ότι πρέπει κάποιος για να θεμελιώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης να έχει σωρευτικά και τα απαιτούμενα αίτια ασφάλισης και το όριο ηλικίας τουλάχιστον έως και 18 Αυγούστου του 2015, κυρίως για το όριο ηλικίας. Όσον αφορά τα απαιτούμενα αίτη, οι πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις ίσχυαν μέχρι και το τέλος του 2012. Γιατί από 1η-1η του 2013 επίθεσε η εξίσωση των ορίων ηλικίας ως προς όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων. Επομένως, αυτό που θα λέγαμε σε πρώτη φάση είναι ότι οι χαμένοι που εντοπίζονται στο ασφαλιστικό είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις όσον αφορά τα αίτια ασφάλισης έως και το τέλος του 2012, όσον αφορά το όριο ηλικίας έως και τον Αύγουστο του 2015. Επομένως, αν δεν υπάρχει αυτή η σωρευτική συμπλήρωση των προϋποθέσεων, τότε μοιραία πηγαίνουν στις μεταβάσεις. Και οι μεταβάσεις των ετών είναι πραγματικά αρκετά μεγάλες, ιδίως για εκείνους οι οποίοι δεν συμπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις με βάση την 35ετία, όπου εκεί η μετάβαση είναι σχεδόν ένα εξάμηνο. Ας πούμε ένα παράδειγμα, για μια ευνοϊκή κατηγορία, η οποία ακόμα βέβαια μπορεί να δώσει τη δυνατότητα για συνταξιοδότηση, είναι ας πούμε η μητέρας Μανίδικα Τέκνα, στο ΙΚΑ. Μια μητέρα λοιπόν η οποία είχε 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι και το τέλος του 2010. Όμως δεν συμπλήρωνε είτε τα 50 είτε τα 55 ως όρια ηλικίας έως και τον Αύγουστο του 2015, αλλά ας πούμε ότι τα συμπληρώνει φέτος ή ενδεχομένως το 2019, τότε πραγματικά φεύγει τελείως ο έλεγχος όσον αφορά το όριο ηλικίας, γιατί αυτομάτως μεταβαίνει από το 60ο έτος και πάνω, δηλαδή πηγαίνει σιγά σιγά προς τα γενικά όρια, τα 62 και τα 67. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, ιδίως σε περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι αδυνατούν να βρουν και εργασία. Ακριβώς. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις αυτές και υπό το αδιέξοδο και της συνταξιοδότησης, πλέον καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται μια ασφυκτική κατάσταση η οποία δεν μπορεί να βρει και κάποια διέξοδο, γιατί ο νόμος πλέον δεν αφήνει, ας το πούμε, παραθυράκια για να μπορεί κάποιος να συνταξιοδοτηθεί ακόμα και σε προώρη ηλικία, αν δεν έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Κύριε Μπούκα, θα δούμε βεβαίως πολλά στο κομμάτι των δανείων, θα δούμε πολλά στο κομμάτι των ρυθμίσεων, θα δούμε αναλυτικά και για τη ρύθμιση των δανείων του τέος ΟΕΚ, γιατί έχουμε και αρκετές ερωτήσεις από τους τηλεθεατές μας. Ένα πρώτο σχόλιο ως προς τις ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή και αν οι τράπεζες στην παρούσα φάση είναι πιο. Μπορεί κάποιος, ένας δανειολήπτης, ο οποίος έχει ένα κόκκινο δάνειο, να πάει και να διαπραγματευτεί καλύτερα. Βλέπουμε πράγματι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πιέσεις προς τους δανειολήπτες εντείνονται όμως και οι πιέσεις προς τις τράπεζες. Βλέπουμε την κατρακύλα του χρηματιστηρίου, σε τι φάση έχουν πέσει οι μετοχές των τραπεζών, γιατί έχει συμβεί αυτό, ποιος είναι ο λόγος.
ότι δεν έχουν προχωρήσει σε γενναιόδορες ρυθμίσεις σε στιμίωση των κόκκινων δανείων και στο ποσοστό των κόκκινων δανείων. Άρα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να τρέξουν με πιο γρήγορο βηματισμό το κομμάτι αυτό. Θα πρέπει να είναι περισσότερο ρεαλιστικές στις λύσεις που προτείνουν, καθώς είναι δεδομένο πως η αγορά αναζητεί λύσεις και το βλέπουμε αυτό και σε ένα άλλο κομμάτι του εξοδικαστικού μηχανισμού, όπου ενώ από τις 3 Αυγούστου του 2017 η πλατφόρμα βρίσκεται στον αέρα, έπρεπε να περάσει ένας χρόνος για να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται και εκεί υπό το φάσμα της λήξης του μέτρου. Λίγη 31-12 του 2018, αν δεν υπάρξει παράταση, όλα δείχνουν ότι μάλλον θα υπάρξει, αλλά περιμένουμε τις επίσημες εξαγγελίες. Άρα, ναι, πράγματι, έτσι είναι όπως τα λέτε, οι τράπεζες προσπαθούν να βρουν λύσεις, γιατί δέχονται και αυτές πιέσεις και από το εξωτερικό, και από το SSM και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να προχωρήσουν με γρηγορότερο ρυθμό τη μείωση των κόκκινων δανείων. Και ένας συνεπής δανειολήπτης μπορεί να βρει μια λύση, γιατί ξέρετε, μας καλούν και δυστυχώς οι συνεπείς δανειολήπτες θέλουν και αυτοί να πετύχουν κάτι. Πολύ κρίσιμο αυτό που αναφέρετε. Δυστυχώς εκεί φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γιατί στελέχη και μέσα από τις τράπεζες καλούν τους συνεπείς δανειολήπτες και τους λένε αφήστε κάποιες δόσεις προκειμένου να κοκκινήσει το δάνειο, ώστε να μπορέσουμε στην πορεία να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση για να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει και στο κομμάτι των πράσινων δανειολήπτων, αυτών δηλαδή που πληρώνουν κανονικά με όποιο κόστος και κρατούν τις ρυθμίσεις με νύχια και με δόντια, να υπάρξει μια ελάφρυνση, γιατί δεν είναι λογικό και δεν είναι και δίκαιο να προσανατολιζόμαστε σε λύσεις μόνο σε αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν. Κάτι θα πρέπει να γίνει και με τους άλλους που πληρώνουν, γιατί κάποια στιγμή όλο αυτό θα τυναχτεί στον αέρα. Πάμε τώρα μαζί με την κυρία Γεράγγελ να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι της φορολογίας. Έχουμε να δούμε πολλά. Έχουμε να δούμε και για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Airbnb, πριν από λίγο το είπαμε και στο δελτίο, 3 στους 4 δεν έχουν δηλώσει τα κινητά τους στην εφορία, στην πλατφόρμα. Δεν γνωρίζουν τη διαδικασία. Δεν έχουν πει να πάρουν αριθμό μητρώου ο διαχειριστής, αριθμό μητρώου ακινήτου, το οποίο απαιτείται βέβαια και για τις πλατφόρμες Airbnb. Και μην ξεχνάμε ότι τέλος Νοεμβρίου λήγει και η προθεσμία που θα πρέπει να δηλωθούν όλες οι μισθώσεις που έγιναν από 1η-1η το 2018 μέχρι 30 Αυγούστου του 2018. Πάντως ισχύει αυτό ότι η πλειοψηφία ακόμα δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όχι μόνο για τις προηγούμενες μισθώσεις, αλλά ακόμα και για τις τρέχουσες. Δεν έχει μπει καν στην πλατφόρμα να δει πώς θα βγάλει αριθμό μητρώου. Όμως η πλατφόρμα Airbnb θα τα βρουν μπροστά τους λοιπόν και πρέπει να τα δηλώσουν. Οπωσδήποτε πρέπει να δηλωθούν. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διασταυρώσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν θα αποφύγουν. Επομένως, καλό θα ήταν να σπεύσουν, να διεκπαιρεώσουν αυτή την υποχρέωση, προκειμένου βέβαια να μην επιβληθούν και τα πρόστιμα. Σε πολύ λίγο θα τα δείξουμε και στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει με την κυρία Γεράγγελου, αλλά πριν περάσουμε και τα δούμε αναλυτικά, θέλω να δούμε τι γίνεται με τον ένφια. Θέλει μεγάλη προσοχή. Υπάρχει ένα μπαράζ ελέγχων για το κομμάτι, καθώς και για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων που γίνονται. Πράγματι, έχει ξεκινήσει ένα σαφάρι ελέγχων κυρίως σε συμβολιογραφικά γραφεία, προκειμένου να διαπιστώσουν αν τα πιστοποιητικά ένφια έχουν τα σωστά στοιχεία να γράφονται όπως πρέπει στα συμβόλαια και αν όντως έχουν δηλωθεί σωστά τα ακίνητα για τα οποία έχουν γίνει οι μεταβιβάσεις. Mm-hmm. Σε περίπτωση βέβαια που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία δεν είναι σωστά, και ο φορολογούμενος θα είναι αντιμέτωπος με κυρώσεις, τα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων και βέβαια το φόρο που δεν έχει καταβάλει, αλλά και οι ίδιοι συμβολιογράφοι θα έχουν πρόστιμα από 300 έως 1.000 ευρώ. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε με τον κύριο Καλάκο τι γίνεται στο κομμάτι των συντάξεων, καθημερινές ερωτήσεις των ανθρώπων. Είναι αυτοί που ήδη παίρνουν τη σύνταξή τους, εάν θα υποστούν μείωση, κύριε Καλάκο, στη σύνταξή τους και πότε θα τη δούνε και βεβαίως να εξηγήσουμε για πολλωστή φορά μέσα από αυτή την εκπομπή τι γίνεται με τον επαναυπολογισμό. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε ουσιαστικά από το νόμο 4387 του κυρίου Κατρούγκαλου, γιατί δεν αφορά μόνο τις κύριες συντάξεις, αφορά τις επικουρικές συντάξεις, τα μερίσματα και τα εφαρμοσβοηθήματα. Είχαμε πει η Σοφία μου εδώ πριν 2 χρόνια ότι ο νόμος αυτός ήταν ένα γονατογράφημα στην κυριολεξία. Έχει τροποποιηθεί 21 φορές. Ένα κομμάτι του έχει κριθεί ήδη αντισυνταγματικό, δηλαδή μειώσεις 35% στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν το έδωσε ο κύριος Πρωθυπουργός γιατί τον έπιασε η μεγαλοψυχία του, γιατί ήδη έχει κριθεί
στο ΣΤΕ και αναμένεται να καθαρογραφτεί η απόφαση. Γι' αυτό ήρθε αυτή η μείωση. Σε ορισμένα του κομμάτια δεν έχει εφαρμογή ο νόμος μετά από 29 μήνες, δηλαδή παράλληλες συντάξεις με παράλληλο χρόνο ασφάλισης δεν βγαίνουν. Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν εκδίδονται συντάξεις εδώ και 29 μήνες. Άρα μιλάμε ένα νόμο ο οποίος στην πράξη αποδείχθηκε αντιασφαλιστικός νόμος και δεν έχει καμία σχέση με την εξυπηρέτηση του συνταξιούχου. Και έρχομαι στις κύριες συντάξεις. Τι έγινε στις κύριες συντάξεις? Είχαμε, καταρχάς θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να ξεκαθαρίσει και η κυβέρνηση και κάποιους από τους δανειστές αν ο διαχωρισμός και η προσωπική διαφορά η λεγόμενη είναι διαθρωτικό μέτρο ή είναι δημοσιονομικό μέτρο. Αν είναι διαθρωτικό μέτρο όπως το ψήφισαν στη Βουλή δύο φορές η κυβέρνηση, δεν επιδέχεται αλλαγής. Αν είναι δημοσιονομικό μέτρο, έχει πράγματι σχέση με το υπερπλεώνασμα και μπορεί να μπει στη διαδικασία της συζήτησης αν πιάσαμε το υπερπλεώνασμα και περισσεύουν χρήματα για να σωθεί η προσωπική διαφορά. Άρα αυτό πρέπει να συζητηθεί. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί. Δηλαδή βάλαμε τους συνταξιούχους στο παζάρι και στη ζυγαριά των πολιτικών εξελίξεων και των εκλογών. Και εδώ όποια λύση δοθεί θα πρέπει να δοθεί οριστικά όχι μόνο για τους συνταξιούχους οι οποίοι αναμένουν την προσωπική διαφορά που έχει γίνει ο επαναυπολογισμός και όφυλαν σύμφωνα με τον νόμο του Υπουργείου Εργασίας να έχει δώσει τον επαναυπολογισμό από 1/1/18 στους συνταξιούχους για να ξέρουν ποια είναι η νέα του σύνταξη. Θα πρέπει να λυθεί οριστικά το πρόβλημα για να μην δημιουργούμε άλλα προβλήματα στην κοινωνική ασφάλιση. Αρκετά τη διαλύσαμε. Τι θα γίνει με τους συνταξιούχους που εκδόθηκε η σύνταξή τους μετά τη 13/5/16. Εκεί έχει περικοπεί η προσωπική διαφορά. Ακριβώς. Και στο 16 και στο 17 και αυτές που εκδίδονται τώρα. Και είναι 185.000 συντάξεις και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε 200.000 συντάξεις που έχει περικοπεί η προσωπική διαφορά. Εδώ είναι και η ταλαιπωρημένη κατηγορία με τις χείρες. Που σε μια μεγάλο σύνταξη θέμα, μεγάλο και μεγάλο θέμα χιλίων ευρώ κομμάτι, τους κόψανε 240 ευρώ περίπου προσωπική διαφορά, πήγαμε και στο 50% και αντί για σύνταξη τους έδωσαν ένα φιλοδόρημα, 360 ευρώ. Άρα πρώτα απ' όλα χρειάζεται σοβαρότητα εκ μέρους κυβέρνησης, να ξεκαθαρίσει γρήγορα και να μην αφήνει στην ταλαιπωρία και όποια λύση δώσει να τη δώσει οριστικά για να μην έχουμε φαινόμενα να τρέχουμε πάλι σε εργατολόγους, αγωγές αυτοί που φύγαν το 16, το 17, το 18. Αν έχουν σκοπό να διαλύσουν επιπλέον την κοινωνική ασφάλιση, ας κάνουν αυτό. Ελπίζω γρήγορα θα βρεθεί κάποιος υπουργός σοβαρός και θα αντικαταστήσει αυτόν τον νόμο, γιατί αυτός ο νόμος δεν μπορεί να σταθεί. Τελείωσε. Καταργείται πλέον, γιατί όπως είπα ήταν γονατογράφημα και έχει στη διαδικασία 2,5 ετών. Με τη μεγάλη αγωνία, έχει διαλύσει. Και περιμένουμε να δούμε και γενικά τι θα γίνει και με τον ΕΦΚΑ, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Καλλιάκος, περιμένουμε και την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ως προς την αντισυνταγματικότητα της ένταξης των φορέων των αυτοαπασχολουμένων στον ΕΦΚΑ. Και εκεί θα δούμε. Ναι. Έχει διαρρεύσει η απόφαση. Έχει διαρρεύσει, αλλά περιμένουμε να δούμε το ακριβές γράμμα της. Γιατί? Γιατί πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα το πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα ταμεία. Μπορεί να λειτουργήσουν εντός του ΕΦΚΑ. Γιατί η απόφαση τοποθετείται πολύ ξεκάθαρα στο ότι δεν είναι συμβατή αυτή η σύνδεση των φορέων των αυτοαπασχολουμένων. Οπότε εκεί γεννιέται ένα πολύ μεγάλο θέμα τι θα γίνει με τα ταμεία αυτά. Αν θα αποκτήσουν ξανά την αυτοτέλεια, την αυτονομία τους. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα δηλαδή, που ακόμα είναι σε κρεμότητα. Και δεν είναι μόνο η κύρια ασφάλιση. Είναι η επικουρική, ασφάλιση. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, γιατί έχει περάσει τα ψηλά μπροστά σε όλο αυτό που έχει συμβεί με την κύρια ασφάλιση και με την προσωπική διαφορά. Με τον νέο τρόπο εκδίδονται επικουρικές συντάξεις 19 ευρώ. Αναπηρική σύνταξη με 25 χρόνια στο δημόσιο βγήκε 19,6 ευρώ. Δεν μιλάμε για σύνταξη πλέον. Ο νέος τρόπος του κυρίου Κατρούγκαλου, με τον νέο τρόπο υπολογισμό του άρθρου 96 της επικουρικής σύνταξης, σε 10 χρόνια δηλαδή, όσο ο ασφαλιστικός βίος θα επιμηκύνεται από την 1/1/14 και μετά που ισχύει, δεν θα υπάρξει επικουρική. Και το ωραίο της περίπτωσης είναι, κατηγορούν την αντιπολίτευση, λέει, γιατί θα ιδιωτικοποιήσει, είπε ο Μητσοτάκης, όποιους θέλουν την επικουρική ασφάλιση. Δηλαδή, όποιοι θα θέλουν θα μπορούν να μην ασφαλίζουν επικουρική ασφάλιση. Μα πώς θα στηρίξει τη δημόσια επικουρική ασφάλιση με 19 ευρώ επικουρική? Μιλάμε για γελιότητες πλέον. Θα τα δούμε αναλυτικά και για τις επικουρικές συντάξεις. Θα δούμε τι γίνεται και με την πρόορη σύνταξη στο δημόσιο. Όπως θα δείξουμε και ερωτήσεις και απαντήσεις που μας έχουν κάνει οι τηλεθεατές. Πάμε τώρα μαζί με τον κύριο Μπούκα να δούμε τι γίνεται και στη ρύθμιση των δανείων του ΤΕΟΣ. Κύριε Μπούκα, έχουμε ετοιμάσει κάρτες που μπορεί κάποιος να μπει. Στην πλατφόρμα λοιπόν, όπως θα δείξουμε και στις κάρτες του ΟΕΔ, έτσι ώστε να πάρει και να δει αν έχει τα κριτήρια και βεβαίως θα μας τα πείτε αναλυτικά. ΟΕΔ.gr.
Ναι, έστω και με αργούς ρυθμούς, γενικότερα το κράτος προχωράει έτσι σε μια παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικό τρόπο. Αφενός ο εξοδικαστικός, αβετέρω εδώ οι αιτήσεις για ρυθμίσεις των δανείων του ΤΕΟΣ ΟΕΚ. Όπως πολύ σωστά είπατε, μπορεί να μπει κάποιος με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης στην ιστοσελίδα του ΑΕΔ, να επιλέξει το σχετικό πεδίο και στη συνέχεια να υποβάλει την αίτηση συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία και επισυνάπτως και τα σχετικά δικαιολογητικά. Σίγουρα θα χρειαστεί να υπάρξει η εκαθάριση της αίτησης σε κάποιο από τα κατατόπους γραφεία του ΑΕΔ. Οπότε εκεί μαζί με την αίτηση, τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα έχει πάρει, μπορεί να πάει και τα υπόλοιπα έγγραφα, ούτως ώστε να τα ελέγξουν. Πρέπει οι δανειολήπτες να έχουν υπόψη τους τρία πολύ βασικά σημεία. Το πρώτο είναι ότι οι προθεσμίες τρέχουν και διαρκεί μέχρι τη 19η Δεκεμβρίου του 2018. Mm-hmm. Άρα ο χρόνος στενεύει. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι μιλάμε για δάνεια ΟΕΚ από ίδιους πόρους στο ΟΕΚ όμως και όχι με επιδότηση ΟΕΚ. Είναι μεγάλο το κομμάτι των δανειοληπτών που έχουν πάρει δάνεια με επιδότηση ΟΕΚ. Δυστυχώς αυτοί μένουν εκτός. Άρα η κυβέρνηση θα πρέπει να δει το επόμενο χρονικό διάστημα τι θα κάνει και με αυτούς τους συμπολίτες μας, τους οφειλέτες οι οποίοι μένουν εκτός. Το τρίτο πολύ σημαντικότερο κριτήριο είναι η ιδιοκατοίκηση. Θα πρέπει δηλαδή είτε ο ίδιος ο δανειολήπτης να κατοικεί στο ακίνητο για το οποίο έχει πάρθει το δάνειο, είτε κάποιος από τους συγγενείς του να ζει εκεί, συγγενείς μέχρι δεύτερο βαθμό, τους γονείς του, τα παιδιά του, γενικότερα όπως είπαμε, συγγενείς μέχρι δεύτερο βαθμό. Αυτές είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για να δούμε και στην πορεία τα υπόλοιπα ωφέλη τα οποία μπορούν να υπάρξουν. Κυρία Ελευθερία, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούω. Εγώ πέθανε ο σύζυγος της 25, το 15. Μου βγάλανε μια σύνταξη μετά από αρκετό καιρό. 319 ευρώ ο σύζυγος έπαιρνε και το ΕΚΑΣ. Και τώρα μου στείλανε χαρτί ότι θα σταματήσουν να κάνω άλλα χαρτιά, να τρέχω εγώ μπορώ δεν μπορώ. Κύριε, τι θα γίνει με αυτή, μήπως μπορείτε κι εσείς να μου πείτε κάτι. Αυτό που λέγαμε για τη συντάξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, προφανώς για να παίρνει το ΕΚΑΣ ο σύζυγος ήταν μια χαμηλή σύνταξη και με το ΕΚΑΣ έφτανε τα 700 περίπου ευρώ. Το ΕΚΑΣ χάθηκε οριστικά, για φέτο είναι μόνο 12 ευρώ και από του χρόνου δεν ισχύει, δεν υπάρχει δεν το ΕΚΑΣ. Δεν υπάρχει το ΕΚΑΣ. Βέβαια, άλλο ένα σκληρό μέτρο που εφάρμοσε η κυβέρνηση, γιατί αφορούσε μια κοινωνική ομάδα 280-300.000 συνταξιούχους που πράγματι είχαν χαμηλές συντάξεις των 400 ευρώ. Δεν πρόκειται να αυξηθεί η σύνταξη, είναι αυτό που είπαμε. Παίρνει την κατώτατη αυτό που ψηφίστηκε, τα 360 ευρώ μειχτά μείον το 6% της ΠΕΡΕΟΠΗ. Δεν ξέρω τι χαρτιά ζητάνε στην κυρία τώρα, γιατί είναι του 15 σύνταξη. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι ακριβώς ζητάνε. Πρέπει να το δούμε το χαρτί αυτό, τι ακριβώς ζητάνε. Αλλά όσον αφορά το ύψος σύνταξης, αυτό είναι το ύψος σύνταξης και τελειώσαμε. Γι' αυτό που είπα, είναι επίδομα πλέον που όλοι οι χείρες δυστυχώς θα οδηγηθούν στα συσίδια της Εκκλησίας. Και το χειρότερο απ' όλα ότι είναι οι συντάξεις αυτές είναι στο ύψος του ανασφάλιστου. Δηλαδή ένας που δεν πλήρωσε ποτέ του κοινωνική ασφάλιση, ποτέ του, στο τέλος αν δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία παίρνει μια σύνταξη επίδομα από τον πρώην ΟΓΑ 360 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτός που δούλεψε 25 χρόνια και 30 καταλήγει να παίρνει την ίδια σύνταξη. Είναι από τους πιο αντισφαλιστικούς νόμους που είπα από την αρχή που οδηγεί τους νέους ανθρώπους στην αποφυγή να ασφαλιστούν. Σε λίγο θα εξηγήσουμε και για τις συντάξεις χειρίας, αναλυτικά και για τα ποσοστά και για το ποσοστό. Πάντως, Σοφία, εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι έχει αρθεί τελείως η ανταποδοτικότητα μεταξύ φόρων και παροχών. Δηλαδή, είναι ένα 38 παράδειγμα ότι όντως όποιος έχει συνεισφέρει στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν μπορεί να περιμένει μια ούτε καν ευρύ έννοια ανταποδοτική παροχή, γιατί έχει πέσει τόσο πολύ η απόδοση της σύνταξης που πραγματικά τη φτάνει σε επίπεδα επιδόματος ή φιλοδωρήματος. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Μπούκα λοιπόν. Ξεκινήσαμε και λέμε για τις ρυθμίσεις των δανείων του ΤΕΟΣ ΟΕΚ. Είπαμε λοιπόν που μπορείτε να μπείτε στην ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα oe.gr. Είπαμε λοιπόν σημαντικά τρία σημεία που μας ανέφερε. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα ωφέλη. Παρακαλώ πολύ να δείξουμε τις κάρτες για τα δάνεια ΟΕΚ. Είναι μείωση 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους.
Έτσι, είναι μια πολύ σημαντική μείωση. Ασχέτως σε τι φάση αποπληρωμής βρίσκεται το δάνειο, θα δούμε παρακάτω ότι ανάλογα με τη φάση αποπληρωμής του δανείου υπάρχουν και οι ανάλογες ελαφρύνσεις ή ακόμα εκτόσεις και περικοπές. Το βασικό και κύριο είναι ότι υπάρχει μείωση 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους. Από εκεί και πέρα μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις με κοινωνικά κριτήρια. Συν 10% λοιπόν για συνταξιούχους, οικογένειες που έχουν μέλος αμαία, χείρους, χείρες με προστατευόμενο μέλος, σεισμόπληκτους, πυρόπληκτους, άτομα με αναπηρία 67% και μονογονεϊκές οικογένειες και ένα 20% για πολύδεκνους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης. Εδώ τώρα να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν θα πάει κάποιος αθρηστικά και αν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις θα πάρει το σύνολο των εκτόσεων. Θα μπορεί να επιλέξει μία από τις δύο. Λογικό είναι αν μπορεί να πετύχει τη μεγαλύτερη ή τη μεγαλύτερη, δεν θα πάρει όμως αθρηστικά και τις δύο. Άρα, αρχική μείωση 15% και από εκεί και πέρα ή 10% ή 20% άρα, ανάλογα σε ποια κατηγορία. 15% και μία επιπλέον μείωση αυτό το 10% για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Ακριβώς. Επίσης, όπως το δούμε και στις κάρτες στη συνέχεια, διαγραφή οφειλών εφόσον το συνολικό χρέος είναι 6.000 ευρώ. Εδώ μιλάμε για άλικτο κεφάλαιο και έλλειξη πρόθεσμες οφειλές και τόκους υπερημερίας και τόκους κεφαλαίου και το χρέος στο συνολικό θα πρέπει να είναι 6.000 ευρώ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Θεωρείται λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση έχουν αποπληρώσει πλήρως και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς πράγματι από τηλεφωνήματα που έχουμε και σχετικές αιτήσεις που βλέπουμε, υπάρχει μεγάλο κομμάτι των οφειλετών οι οποίοι έχουν μικρά ποσά, οπότε τους δίνεται η δυνατότητα να θεωρηθούν ότι έχουν εξοφλήσει όλους χερός. Διαγραφή οφειλής υπάρχει όμως και εφόσον ο δανειολήπτης έχει καταβάλει συνολικό ποσό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% του τελικού ποσού δανείου. Και σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις δανειοληπτών που μπορούν να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει σίγουρα διαγραφή τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί, ενώ σημαντικές εκτόσεις υπάρχουν αν ο οφειλέτης επιλέξει ότι μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να προχωρήσει στην ολική αποπληρωμή του δανείου. Συγκεκριμένα, έκπτωση σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής του δανείου έχουμε 40% αν ο δικαιούχος καταβάλει το 60% του τελικού ποσού δανείου εντός 5 ετών και 20% εάν καταβάλει το 80% της οφειλής εντός 8 ετών. Να προχωρήσουμε και να δούμε, είμαστε στην καρτέλα 5 σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε επιμήγυνση λοιπόν μπορούμε να πετύχουμε κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής από την ημερομηνία της αίτησης. Επίσης ένα πολύ σημαντικό μέτρο, μια πολύ σημαντική βοήθεια, η συγκεκριμένη διάταξη δίνει την δυνατότητα αυτή προκειμένου το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνει ένας καλύτερος προγραμματισμός και υπολογισμός από τις οικογένειες. Ακούμε τι γίνεται με τις συντάξεις, με τους φόρους, με την υπερφορολόγηση. Θα μπορούν να πετύχουν μια επιμήκυνση ούτως ώστε να δουν καλώς εχόντων των πραγμάτων τα οικονομικά τους να βελτιώνονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα θα μπορούν να πάρουν μια επιμήκυνση κατά 10 έτη. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή αναστολή πληρωμής 6 έως 36 μήνες εφόσον ο δανειολήπτης είναι άνεργος στην συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η κάρτα ανεργίας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ τη στιγμή που ο δανειολήπτης θα καταθέσει την αίτηση. Αλλά μπορούν να υπάρξουν και ρυθμίσεις ελάχιστης καταβολής μηνιαίας δόσης, ανάλογα με το συνολικό χρέος και το οικογενειακό εισόδημα, στη βάση όσων έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα και όσων έχουμε πει, κατόπιν αιτιολογισμένης αίτησης προς τον ΟΑΕΔ. Γενικότερα, καλό είναι να έχουν υπόψη τους οι οφειλέτες ότι εφόσον έχουν δάνειο του τέος ΟΕΚ από ίδιους πόρους, ίδια κεφάλαια ΟΕΚ, όπως είπαμε, όχι με επιδότηση ΟΕΚ, καλό είναι να στραφούν και στα κατατόπους γραφεία του ΟΑΕΔ, τα οποία πρώην ΟΕΚ, δεν είναι πολλά, είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, ή να συμβοληθούν ειδικούς προκειμένου να δουν ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις τους ακουμπούν, να πατήσουν πάνω σε αυτές και να πετύχουν είτε έκπτωση είτε και ολική αποπληρωμή. Μάλιστα, μετά το διάλειμμα θα δείξουμε τις κάρτες για τη διαγραφή λοιπόν και τα ποσοστά, γιατί μας στέλνουν αρκετά μηνύματα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ
είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε τώρα με την κυρία Γεράγγελου να δούμε τι γίνεται και με το επίδομα πετρελαίου, όπως και επίσης και αυτό που είπαμε πριν από το διάλειμμα για τις βραχυχρόνιες νηστώσεις και πότε λύγει η προθεσμία και τι πρέπει να προσέξουμε. Όντως, στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα αφορά την περίοδο 15 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου του 2019. Αναμένει βέβαια να δούμε περίπου στα τέλη του χρόνου που θα έχουμε και την ΚΙΑ, ποια θα είναι τα ακριβή κριτήρια και ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Θεωρώ ότι θα παραμείνουν τα ίδια κριτήρια σε σχέση με πέρυσι. Βέβαια, υπάρχουν αυτή τη στιγμή φόβοι ότι το ποσό του πετρελαίου θα ξεπεράσει το 1,20 ανά λίτρο. Μάλιστα. Να πούμε ότι οι αιτήσεις θα γίνουν και φέτος ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχει ακόμα η πλατφόρμα. Θα ξεκινήσει προς το τέλος του χρόνου να υποβάλουμε τις αιτήσεις μας. Και βέβαια το επίδομα θα αρχίσει να καταβάλλεται από 1η Ιανουαρίου του 2019 μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Όσον αφορά τα κριτήρια, εφόσον παραμείνουν τα ίδια με πέρυσι, οι άγαμοι θα πρέπει να έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ το έτος και αξία ακίνητης περιουσίας 100.000 ευρώ. Να δείξουμε σας παρακαλώ πολύ τις κάρτες της κυρίας Γεράγγελου για να ξεκινήσουμε το επίδομα πετρελαίου. Δεν έχουμε ακόμα. 15 Οκτωβρίου λοιπόν θα ανοίξει, αλλά θα δούμε. 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διάθεση μέχρι 30 Απριλίου του 2019. Όπως αναφέραμε και πριν, αναμένεται να ξεπεράσει η τιμή του πετρελαίου το 1,20 ευρώ ανά λίτρο και η επιδότηση θα κυμαίνεται από 18,75 μέχρι 312,50 ευρώ ανάλογα τα τετραγωνικά της κατοικίας και ανάλογα σε ποια ζώνη βρίσκεται η κατοικία. Εφόσον τα κριτήρια παραμείνουν λοιπόν ίδια με πέρυσι, οι άγαμοι θα πρέπει να έχουν εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ και αξία ακίνητης περιουσίας έως 100.000 ευρώ. Οι έγαμοι θα πρέπει να έχουν εισόδημα έως 20.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Και η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Όσον αφορά τώρα τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 22.000 ευρώ, το οποίο επίσης προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του πρώτου παιδιού και η αξία της περιουσίας θα πρέπει να κυμαίνεται έως 200.000 ευρώ. Πάμε να δούμε και αυτό που είπαμε πριν από λίγο, τι γίνεται με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπως βλέπουμε και στην κάρτα. Είπαμε λοιπόν μέχρι 30/11 πρέπει να γίνει αυτή η δήλωση των μισθώσεων. Μέχρι 30/11 πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στο Μητρό Βραχυχρόνιων Μισθώσεων, να δηλώσουν όσες μισθώσεις έγιναν από 1/1 του 2018 μέχρι 30 Αυγούστου του 2018. Όσον αφορά τις νέες μισθώσεις, δηλαδή αυτές που έγιναν από 31/8 και έπειτα, θα πρέπει να ξέρουν οι διαχειριστές των ακινήτων ότι θα πρέπει να μπαίνουν στην πλατφόρμα και να δηλώνουν την μίσθωση έως τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τι γίνεται για τα χρέη που έχουμε στην εφορία. Νέα ρύθμιση βεβαίως το βάλαμε με ένα ερωτηματικό γιατί περιμένουμε και να δούμε βεβαίως τι θα γίνει. Βέβαια η θεσμή είναι αρνητική σε μια νέα ρύθμιση. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μια ρύθμιση οφειλών προς την εφορία. Από τις συζητήσεις που γίνονται φαίνεται ότι αυτή η νέα ρύθμιση θα αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, άνεργους, φορολογούμενους με μπλοκάκι, όσους έχουν κάνει διακοπή της επιχείρησής τους, όσοι δεν εντάσσονται στη ρύθμιση του εξοδικαστικού. Θα είναι έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ, όπως και στις προηγούμενες ρυθμίσεις. Εννοείται ότι θα υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και μάλιστα θα είναι και ιδιαίτερα αυστηρά και θα πρέπει να φαίνεται ότι είναι βιώσιμη η ρύθμιση για να μπορέσει να ενταχθεί κάποιος σε αυτή. Προαπαιτούμενο θα είναι για να ενταχθεί κάποιος σε αυτή τη νέα ρύθμιση να έχει αποπληρώσει ή τουλάχιστον να έχει ρυθμίσει τις οφειλές του μέχρι 31/12 του 2017. Τα ωφέλη τώρα που θα έχει από αυτή τη ρύθμιση θα είναι ότι μπορεί να πετύχει διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και να έχει και διαγραφή 95% των προστήμων που έχει επιβάλει η φορολογική διοίκηση.
Πολύ σημαντικό αυτό πάντως, κύριε Μπούκα. Είναι κάτι το οποίο το αναφέρουμε και κάτι το οποίο περιμένουν, ιδίως όταν ακούμε και το κομμάτι της διαγραφής, όπως μας είπε η κυρία Γεράγγελου, είναι στα ωφέλη λοιπόν και κάτι το οποίο θέλουμε να δούμε. Μα ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή έχουμε δει και από τα στοιχεία ότι ούτε ο εξοδικαστικός ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός, ούτε η ρύθμιση των 120 δόσεων. Και μην ξεχνάμε ότι οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεροι και όσοι έχουν κάνει και διακοπή της επιχείρησής τους, δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από αυτές τις ρυθμίσεις. Πάντως, πράγματι, για αυτές τις κατηγορίες που είπε και η κυρία Γεράγγελου, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση. Δηλαδή, θα πάνε να κάνουν είτε τις 12 δόσεις είτε τις 24 για πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες φόρων. Είναι τα φορολογικά έσοδα μειώνονται. Είναι κάτι το οποίο το βλέπει το κράτος. Πράγματι, υπάρχει αντίδραση από τους θεσμούς. Ωστόσο, να θυμίσουμε, έχουμε βγει από τα μνημόνια. Να δούμε με ποιους θα διαπραγματευτούμε για το κομμάτι αυτό. Και θα πρέπει και η κυβέρνηση να πούμε με ποιους θα διαπραγματευτεί για να το δει αυτό. Είναι κάτι στο οποίο συμφωνούν όλοι. Υπήρξαν σχετικές εξαγγελίες και από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με ένα πολύ εμπεριστατωμένο πρόγραμμα για το ποιου είδους οφειλές θα μπορούν να ενταχθούν, σε πόσες δόσεις, τι εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα υπάρξουν. Το έχει αναφέρει και η κυρία Γεράγγελου, το ανέφερε πριν. Πράγματι, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι οφειλετών που μένει εκτός των ρυθμίσεων του εξοδικαστικού. Αυτοί είναι όσοι έχουν κλείσει επιχείρηση τους, όσοι δεν έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, όσοι δεν έχουν μία θετική χρήση στις τρεις προηγούμενες. Κάποια ρύθμιση πρέπει να υπάρξει και για αυτούς, γιατί και αυτοί έχουν χρέη και θέλουν να ρυθμίσουν. Το κομμάτι του εξοδικαστικού πράγματι δεν τρέχει όπως το περίμενε η κυβέρνηση, παρά τις όποιες αλλαγές έχουν υπάρξει. Ψηφίστηκε και το μεσοπρόθεσμο το Μάιο-Ιούνιο. Προσπαθούμε να δούμε τι αλλαγές έχουν γίνει. Επί παραδείγματι, έχει ψηφιστεί ότι κάποια έγγραφα θα επισυνάπτονται κατευθείαν στην πλατφόρμα, χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη διαδικασία, κυρίως έγγραφα της φορολογικής διοίκησης, Ε1, Ε3, Ε9, ένφια, φόρους εισοδήματος. Δεν το έχουμε δει ακόμα, παρά το γεγονός ότι το ξεκινούν και νέες αιτήσεις. Το περιμένουμε. Θεωρητικά θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει αυτό. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι και ο εξοδικαστικός τρέχει σε δύο ταχύτητες. Μιλάμε αφενός για τον εξοδικαστικό των επιχειρήσεων, όπου πράγματι τα νούμερα δεν προκαλούν χαμόγελα. Σε παραπάνω από 12 μήνες λειτουργίας της πλατφόρμας, μόνο 85 επιχειρήσεις έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους. Πάρα πολλές οι αιτήσεις που εκκρεμούν. Εκεί εντάσσεται και αυτό που είπαμε πριν για τις τράπεζες, ότι τώρα έχουν αρχίσει σιγά-σιγά, δειλά-δειλά, και προσπαθούν και αυτές να δουν τι θα γίνει ανάλογα με το ποιος πιστωτής έχει το μεγαλύτερο κομμάτι της οφειλής. Ωστόσο, ο εξοδικαστικός για ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς όμως να έχουν τοχευτική ικανότητα, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, δημοσιογράφους, αρχιτέκτονες, τρέχει με πολύ πιο γρηγορούς ρυθμούς. Το είδαμε δηλαδή αυτό μέσα στο Σεπτέμβριο, ότι πράγματι οι αλλαγές που έχουν ψηφιστεί έχουν πιάσει τόπο. Προφανώς και τα στελέχη τόσο της φορολογικής διοίκησης όσο και των ασφαλιστικών ταμείων έχουν λάβει και τις οδηγίες αλλά και τα εργαλεία εκείνα άνωθεν, προκειμένου να μπορούν να ελέγχουν τις αιτήσεις και να προτείνουν ρυθμίσεις. Εδώ υπάρχουν κάποιες παγίδες, τις οποίες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι οφειλέτες, καθώς στους επικαιροποιημένους οδηγούς που βλέπουμε ότι έχει εκδώσει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, βλέπουμε να υπάρχουν δύο διαφορετικών ταχυτήτων ρυθμίσεις. Άλλοι για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, όπου μετράνε τη βιωσιμότητα σύμφωνα με ένα λόγο που πρέπει να είναι το ποσό του μικρότερο ίσο το 8, και άλλοι η φορολογική διοίκηση, όπου στο σύνολο των οφειλών πράγματι πάλι υπάρχει ότι το ποσό θα πρέπει να είναι, το αποτέλεσμα να είναι μικρότερο ίσο το 8, ωστόσο μιλάει για το σύνολο των οφειλών και όχι των οφειλών προς ρύθμιση. Κύριε Καλάκο, πριν ξεκινήσουμε και δείξουμε και με τον κύριο Κουτσούκο κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις που είπαμε, να δούμε λίγο κάποιες παροχές που βρίσκονται σε καθυστέρηση. Αναφέρομαι στις κυρίες συντάξεις, αναφέρομαι στις επικουρικές, επειδή πάντα μας συνηθίζετε και μας μιλάτε με αριθμούς μέσα από αυτή την εκπομπή. Και βεβαίως, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πούμε ότι έχουμε 50.000 κύριες συντάξεις σε αναμονή. Ο αριθμός μπορεί να φαίνεται λίγο μικρός, αλλά είναι οι περιπτώσεις ομάδων συνταξιούχων, οι οποίες, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, δεν υπάρχει τρόπος υπολογισμού ακόμα. Είναι η παράλληλη ασφάλιση, είναι τα νομικά πρόσωπα, και αυτοί οι άνθρωποι βλέπω να ταλαιπωρούνται για αρκετό διάστημα. Και μερικοί από αυτούς δεν παίρνουν ούτε καν προσωρινή σύνταξη. Δηλαδή, είναι 2 και 2,5 χρόνια, πλησιάζουν τα 3 χρόνια χωρίς εισόδημα.
Η μείωση των αριθμού των συντάξεων, επειδή ακούω τελευταία και επειδή έχω υπηρετήσει 35 χρόνια την ασφάλιση, και φέτο θα λέμε αλήθεια, Σοφία, γιατί πέρυσι που ήμουν γενικός διευθυντής, ήμουν υπό την απειλή του Πειθαρχικού Συμβουλίου, γιατί στο δημόσιο είχε επικρατήσει φασίζουσα νοοτροπία. Άλλωστε του αντιμετώπισα και με έστειλα στο Πειθαρχικό άσχετα να θωώθηκα. Θα λέμε αλήθειες. Λοιπόν, ότι μειώθηκαν οι κύριοι συντάξεις δεν οφείλεται σε αυτές τις κουταμάρες που λέει η ηγεσία του Υπουργείου, ότι τις βγάλαμε τις συντάξεις. Έχει μειωθεί η έξοδο των συνταξιούχων κατά 65% έναντι των παρελθόντων ετών. Και γιατί μειώθηκε? Διότι αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας και γιατί η νέα σύνταξη, ειδικά στο δημόσιο, μηδενίστηκαν οι έξοδοι, διότι η νέα σύνταξη είναι στο 50% του μισθού. Και γι' αυτό μειώθηκε και ο αριθμός των συντάξεων. Αυτή είναι η πραγματική αιτία. Δεύτερον, υπάρχουν 90.000 επικουρικές συντάξεις εν αναμονή, 4 και 5 χρόνια. Εδώ υπάρχουν 15.000 συντάξεις που έχουν εκδοθεί παράνομα. Να μην κάνουν την κουτοπονηριά άστες για μετά τις εκλογές. Βγάλαν 15.000 επικουρικές παράνομα με τον παλιό τον τρόπο, ενώ η αίτησή τους ήταν μετά την 1η-1η του 2015. Και είναι και ρουσφέτια εκεί μέσα. Πάρα πολλά. Αυτοί οι άνθρωποι θα κληθούν κάποια στιγμή να υπολογιστούν οι συντάξεις τους με τον νέο τρόπο, και η διαφορά είναι από 80 μέχρι 120 ευρώ μηνιαίως η μεγαλύτερη σύνταξη με τον παλιό τον τρόπο. Και θα κληθούν να τα επιστρέψουν αυτά τα λεφτά. Άρα ας αφήσουν τις κουτοπονηριές και να ξεκινήσουν να βγάλουν αυτές τις συντάξεις, γιατί οι άνθρωποι αυτοί θα βρεθούν σε δύσκολη θέση μετά από 3 και 4 χρόνια που θα καλούνται να επιστρέψουν. Και αντιμέτωποι βεβαίως να τα επιστρέψουν όλα αυτά. Ακριβώς. Λοιπόν, οι 90.000 επικουρικές θα χρειαστούν 3 και 4 χρόνια για να αποπληρωθούν. Και έχει σχέση να κάνει και με τα λεπτά που εισπράττονται για την πληρωμή, γιατί εδώ δεν ισχύουν ότι δανειζόμαστε και πληρώνουμε, δηλαδή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, δεν δικαιολογούνται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην επικουρική σύνταξη. Και υπάρχουν και 30.000 εφάπαξ ακόμα εν αναμονή, που και εδώ ο αριθμός, αν φαίνεται μικρός έναντι των 45 και των 50, είναι ότι δεν υπάρχουν αποχωρήσεις. Στο δημόσιο, όλο το 17 είναι 2.500 συνταξιοδοτήσεις έχουν εκδοθεί. Όλο το 17. Εν αντιθέσει με το 10, το 11, το 12 που είχαμε 24.000. Έχει πει ένα φρένο, βεβαίως. Έχει πει φρένο σημαντικό. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Και για την πρόοδο σύνταξη στο δημόσιο. Και εδώ να πω, μου ήρθε ένα μήνυμα από τα παιδιά του ΕΦΚΑ, τους εργαζόμενους, γιατί μιλάμε για κοινωνική ασφάλιση, ότι 8 μήνες, μου λένε, καθαρίζουν τις τουαλέτες στα παιδιά μόνοι τους. Δεν έχουν καθαρίστριες. Καθαρίζουν και τις τουαλέτες του κοινού. Υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. Και μιλάμε για κοινωνική ασφάλιση. Είναι για γέλια η κατάσταση. Γιατί θυμάστε όταν είχαμε ξεκινήσει και συζητούσαμε για αυτό τον μεγάλο ενίο φορέα. Ακριβώς. Και τα λέγαμε και... Μα το όραμα ήταν αυτό. Χωρίς καθαρίστριες, ενώ άλλα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα, άλλοι διαγωνισμοί μέσα σε 3 μήνες ολοκληρώνονται. Εδώ 8 μήνες καθαρίζουν τις τουαλέτες και του κοινού τα υπάλληλοι και οι διευθυντές του ΕΦΚΑ. Και επί της ουσίας, Σοφία, μπορεί να έχουμε έναν ενίο φορέα, αλλά από πίσω είναι όλα τα παλιά ταμεία τα οποία συνεχίζουν αδιάκοπα να προσφέρουν, γιατί ακριβώς... Επειδή ο ΕΦΚΑ αποτελείται από τα επιμέρους αυτά τμήματα, δεν μπορεί να, προχωρήσει. Ακριβώς. Είναι το παλιό σύστημα, δηλαδή, από πίσω το οποίο συνεχίζει και λειτουργεί, προκειμένου να εμφανίζεται. Αυτό είναι καινούριο σύστημα, να μην έχουμε καθαρίσει. Του 8 μήνου, δεν είναι του παρελθόντος. Για να λέμε τα πράγματα. Πάμε να δούμε, Γιώργο μου, τι γίνεται όμως και με την πρόορη σύνταξη στο δημόσιο. Ναι, αυτό που είπε ο κ. Καλάκος, έχει μπει όντως ένα φρένο στις πρόορες συνταξιοδοτήσεις, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν και τα κίνητρα τόσο οικονομικά, κυρίως οικονομικά. Κυρίως οικονομικά. Γιατί ακριβώς βλέπει κανείς το χάσμα μεταξύ των μισθολογικών αποδοχών που ήδη λαμβάνει και τις σύνταξεις που αναμένεται να εισπράξει. Φυσικά, μια από τις βασικές αιτίες είναι ότι έχουν ξεφύγει και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης προς τα πάνω, οπότε πάρα πολύ κόσμος είναι εγκλωβισμένος. Όμως, εγώ θα ήθελα να σταθώ πάρα πολύ στο θέμα των ποσών που βλέπουμε να αναρτώνται και σε πίνακες πλέον, γιατί έχουμε μια εικόνα των ποσών που εκδίδονται. Καταρχάς, ως πρόορη συνταξιοδότηση εννοούμε όντως την έξοδο πριν τα 62 και τα 67. Εγώ όμως θα ήθελα να σταθώ πάρα πολύ στο κομμάτι των μειωμένων συντάξεων, οι οποίες βέβαια. Αποτελούν ένα αντικίνητρο για όποιον θέλει να αποχωρήσει πρόωρα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το ποσοστό της μείωσης το οποίο επιβλήθηκε στο κομμάτι της εθνικής σύνταξης και όχι στο κομμάτι της ανταποδοτικής. Αυτό σταδιακά
έδειξε ότι πραγματικά θα περιοριστούν οι απώλειες στη σύνταξη δοτική παροχή, όμως δεν αποτέλεσε και ένα κίνητρο για πάρα πολλούς ώστε να αποχωρήσουν και να εκμεταλλευτούν των ορίων. Και αυτό το οποίο διαπιστώνουμε πράγματι είναι ότι ειδικά στην περίπτωση των μειωμένων συντάξεων είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές σε σχέση με τις τωρινές μισθολογικές αποδοχές. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν αποχωρήσει πάλι με άνω των 25 ετών ασφάλισης έως και 35 έτη. Και οι μειωμένες συντάξεις πραγματικά δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση την πραγματικότητα και το ύψος των εισφορών που έχει παρακρατηθεί. Αυτό σίγουρα πρέπει, το θέμα δηλαδή της ανταπόδοσης στις συντάξεις, σίγουρα θα πρέπει να ξανατεθεί επιτάπητος, διότι είναι πολύ μεγάλα τα χάσματα στα οικονομικά αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε και όσο συνεχίζει αυτή η κατάσταση να ισχύει, δηλαδή αν δεν επέλθουν κάποιες τροποποιήσεις που να ενισχύσουν λίγο τα επίπεδα των συνταξιοδοτικών παροχών, νομίζω ότι η άρνηση των υπαλλήλων του δημοσίου, για να αναφερθώ στην κατηγορία αυτή, να αποχωρήσει, θα συνεχιστεί και ο πολλής κόσμος θα δείξει μια υπομονή τουλάχιστον μέχρι να φτάσει τα γενικά όρια, τα οποία σημειωτένω ότι δεν θα μείνουν ακριβώς και στα επίπεδα που ήδη γνωρίζουμε, γιατί ήδη έχει εξαγγελθεί και εκεί μια μετάβαση προς τα πάνω. Δηλαδή και τα 62 μπορεί στην πορεία να ανέβουν στα 62,5 ή στα 63, ακριβώς γιατί συνεκτιμάται πάρα πολύ και το προσδόκιμο της ζωής. Άρα έχουμε να δούμε γενικότερα μεταβολές στο κοινωνικό ασφαλιστικό χάρτη και αυτό φυσικά δεν θα πρέπει να αφήσει ασυγκίνητους όλους εκείνους που θέλουν να εκμεταλλευτούν κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, γιατί υπάρχει βάσιμος κίνδυνος να εγκλωβιστούν σε πολύ μεγαλύτερα όρια. Να συγκρούσω οι πράγματα, να το συνδυάσουμε με αυτούς που έφυγαν μέχρι 12/5 του 16 και αυτοί που έφυγαν 13/5 του 16, μια και μιλούσαμε για την προσωπική διαφορά. Λοιπόν, τυχιούχος με 35 χρόνια, πραγματικά πλέον παραδείγματα, έπαιρνε μέχρι 12/5 του 16 1.325 ευρώ σύνταξη, με τον νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου 960 ευρώ, μείον 27,5%. Δηλαδή, αν δεν κοπεί η προσωπική διαφορά, που το ευχόμαστε όλοι. Βεβαίως. Θα υπάρχουν δύο άνθρωποι που έχουν φύγει με μία μέρα διαφορά και ο ένας θα παίρνει 1.325 ευρώ και ο άλλος 960. Είπαμε μετά τις 13 Μαΐου. Ναι, σοφιστία λοιπόν Κατρούγκαλου αυτή, άλλη δεν υπάρχει. Πάμε παρακάτω, ιδιωτικός τομέας. Με 35 έτη, μισθός 2.450, μιλάμε για υψηλόμισθο μισό που έχει υπολογιστεί, που δύσκολα το βρίσκεις πλέον. Καλά, αυτή δεν ξέρετε, ισχύει. Ναι. Έπαιρνε με τον παλιό τον τρόπο 1.436 ευρώ, με τον καινούργιο τρόπο 1.126 μείον 21,7%. Σύνταξη ΙΚΑ με 4.500 ένσημα, έπαιρνε 468 συν 230 το ΕΚΑΣ, 7.16,80. Τώρα που κόπηκε το ΕΚΑΣ, παίρνει 461,50 μείον 35,6. Και να έρθουν στους νομικούς. Και δεν υπάρχουν και τα κατώτατα όρια των συντάξεων για να συγκρατήσουν ούτε στην κύρια ούτε στην επικουρική. Γι' αυτό άλλωστε στην επικουρική είπα, έχουμε συντάξει των 18 ευρώ. Και 18, λοιπόν, και ελεύθερος ταμείο νομικών. Με 40 έτη έβγαζε σύνταξη 1098 πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, με τον νόμο Κατρούγκαλου 832,70 και σκεφτείτε τι εισφορές πληρώνουν. Με 40 ετία που είναι το ταβάνι. Ακριβώς, το ταβάνι, 40 χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι το επίτευγμα Κατρούγκαλου, ο νέος ασφαλιστικός νόμος. Γιώργο, θα έρθω σε λίγο για τα παραδείγματα. Πάμε τώρα. Και δεν ξέρουμε αν υπάρχει και περαιτέρω καθίζηση των ποσών. Δηλαδή, αυτό που μεταφέρει και ο Καλάκος, αυτή την ανησυχία, δικαίως τη μεταφέρει, γιατί δεν υπάρχουν πλέον κατώτατα όρια προστασίας και πλέον μπορούμε να αναμένουμε και πολύ χειρότερα αποτελέσματα, ακριβώς γιατί το ασφαλιστικό έχει συνδεθεί άρρηκτα πλέον με το δημοσιονομικό. Με το δημοσιονομικό και με την υπογεννητικότητα. Εδώ έχω να μπει να σας δείξω ότι εφέτο έχουμε μείον 35.000 λιγότερες γεννήσεις από τους θανάτους. Όταν μέχρι το 2005 οι γεννήσεις ήταν μεγαλύτερες από τους θανάτους. Μην τρομάζουμε όμως τους συνταξιούχους, γιατί ξέρετε τι θα έχουμε. Κοίταξε, ο Πρωθυπουργός τους ευχήθηκε ότι μετά τα 70 ας τον εγκαταλείψουν. Και ο Υπουργός Οικονομικών μιλώντας στη Μεγάλη Βρετανία. Άρα εμείς τι άλλο μπορούμε να τους ευχηθούμε, αν ο επίσημος Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών τους δώσαν τέτοια ευχή. Σάνδρα Γεράγγελου, πάντως, επειδή αναφερόμαστε και λέμε και γενικότερα πότε θα δοθούν και κάποιες επιστροφές, πάρα πολύ την επιστροφή τους τη βλέπουν να συμψηφίζεται.
Αναδιαστήματα γίνονται σε ψηφισμοί επιστροφών του φόρου εισοδήματος. Έγινε ένα πρώτο κύμα με την έκδοση του εκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ. Επομένως, όσοι είχαν επιστροφές φόρου εισοδήματος θα συμψηφιστούν με μελλοντικές οφειλές. Σε όσους έχει ήδη γίνει ο συμψηφισμός, θα παρατήρησαν ότι δεν εξοφλήθηκε μόνο η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, αλλά εφόσον επαρκούσε το πιστωτικό τους υπόλοιπο, το ποσό της επιστροφής τους, εξοφλήθηκε όλο το ποσό του ΕΝΦΙΑ. Δεν τους δόθηκε, θέλοντας και μη, εξοφλήθηκε όλο το ποσό, δεν είχαν καν τη δυνατότητα να διαχειριστούν την επιστροφή του φόρου εισοδήματός τους όπως εκείνοι ήθελαν. Όσοι δεν έχουν δει να γίνεται συμψηφισμός των οφειλών τους, καλό θα ήταν να σπεύσουν στις εφορίες, να κάνουν τουλάχιστον μία αίτηση ότι ετούνται το ποσό της επιστροφής τους, ούτως ώστε να μην περάσουν τα 3 χρόνια και παραγραφεί η επιστροφή. Θεωρώ βέβαια ότι όσοι έχουν ακίνητη περιουσία και έχουν ένφια, αν όχι με την πρώτη δόση, τουλάχιστον στις επόμενες θα γίνουν συμψηφισμοί. Σε κάθε περίπτωση, όποιος θέλει να αποφύγει την πληρωμή του ένφια, θα πρέπει να σπεύσει στην εφορία και να αιτηθεί από μόνος του το συμψηφισμό. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-56-17 το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Αρκετές ερωτήσεις είναι, κύριε Μπούκα, και για το κομμάτι και τις εξελίξεις του εξωδικαστικού, τις οποίες θέλουν να ενημερωθούν και να μάθουν οι τηλεθεατές μας. Κοιτάξτε, όπως είπαμε, πλέον όλα δείχνουν ότι κινούνται με πιο γρήγορους ρυθμούς. Ψηφίστηκε το μεσοπρόθεσμο τον Μάιο-Ιούνιο. Υπήρξαν κάποιες ουσιαστικές αλλαγές, κάτι το οποίο ίσως αφορά αρκετούς που έχουν εταιρείες με νομική μορφή της ομόρυθμης. Πλέον δίνεται δυνατότητα και στους ομόρυθμους εταίρους να ρυθμίσουν τις προσωπικές τους οφειλές. Κυρίως μιλάμε για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Βέβαια και εκεί η διαδικασία είναι αρκετά επίπονη και γραφειοκρατική. Είναι χαρακτηριστικό πως αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξουν και σχετικές οδηγίες από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Το σημαντικό είναι ότι πράγματι θα μπορέσουν να καταθέσουν αίτηση και να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους. Υπάρχει ένα θέμα τι θα γίνει με τις τραπεζικές τους οφειλές και γιατί το λέω αυτό, γιατί εκεί βλέπουμε ότι μέχρι σήμερα οι τράπεζες προχωρούν σε έναν διαχωρισμό ποιες από αυτές τις οφειλές αφορούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και ποιες τα προσωπικά τους, στεγαστικά, επί παραδείγματι, καταναλωτικά δάνεια, επιστωτικές κάρτες. Βέβαια, όταν κάποιος έχει την ιδιότητα των ομόρυθμων εταίρων, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αυτή η διάκριση και το πιθανότερο είναι ότι όλα θα τα περνάνε ως προσωπικά. Άρα, εκεί ας κρατήσουμε μικρό καλάθι να δούμε πώς το επόμενο χρονικό διάστημα οι τράπεζες θα συμπεριφερθούν προς τους ομόρυθμους εταίρους. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είπαμε και στην αρχή και έχει να κάνει με τις τράπεζες, η πίεση που δέχονται έχει ένα νόημα να μεταφραστεί σε ευνοϊκές ρυθμίσεις εντός νομίμου πλαισίου. Δεν ζητείται από κανέναν να παρανομήσουν ή να υπερβούν τα όρια. Ωστόσο, θα πρέπει να προχωρήσουν, να υπάρχουν προτάσεις και αντιπροτάσεις, γιατί παρατηρούμε πάρα πολλές υποθέσεις του εξωδικαστικού να έχουν λυνάσει, να μην υπάρχει καμία εξέλιξη, ειδικότερα όταν οι πιστωτές είναι οι τράπεζες. Μάλιστα. Σε πολύ λίγο θα έρθουμε και θα δείξουμε κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις, Γιώργο Κουτσούκο, σχετικά με το κομμάτι των συντάξεων και τι πρέπει να. Γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, είναι γεγονός. Για το ΕΦΑΠΑΞ δεν μπορώ να σας πω, κύριε Καλάκο, πώς μας ρωτάνε και τι γίνεται και πότε θα δοθεί. Ναι, υπάρχουν τομείς που περνάνε και 5 χρόνια για να πληρωθούν το ΕΦΑΠΑΞ, ειδικά οι μηχανικοί του δημοσίου και οι γιατροί του δημοσίου, οι οποίοι είχαν παράλληλη ασφάλιση, γιατί πρέπει να εκδοθεί πρώτα η κύρια σύνταξη και να μπουν στη σειρά για το ΕΦΑΠΑΞ. Αυτοί οι άνθρωποι ήδη περιμένουν πολύ 3 και 4 χρόνια. Πολύ θα περιμένουν πολύ ακόμη. Θα περιμένουν δυστυχώς πάρα πολύ. Ένα κομμάτι, όπως είπα, δεν λειτουργεί ο νόμος. Δεν λειτουργεί καθόλου. Δεν υπάρχει υπάλληλος που να απαντά, γιατί δεν μπορεί να απαντήσει. Εδώ έχω μία περίπτωση που αφορά χιλιάδες ανθρώπους, κάνει αίτηση 13/12 του 16 και τι λέει ο άνθρωπος, μηχανικός είναι, ότι βάσει του νόμου του Κατρούγκαλου 43-87, αν έχει πάνω από 40 χρόνια ασφάλεις, θα πρέπει να πληρώνει το 50% των εισφορών του, βάσει του άρθρου 39 παράγραφος 13 του νόμου 43. Και τους κάνει αίτηση και τους λέει από 13 Δεκέμβρη, από 1/1 κύριε, οφείλεται να μου κρατάει το 50. Έχει πάει Οκτώβριος του 18 και του κρατάνε το 100% του ανθρώπου. Πληρώνει το 100%. Δεν του απαντάνε τίποτα. Πάει, φεύγει. Λέτε, δεν έχουμε τίποτα για να μπορέσουμε. Εκ μέρους καμία εγκύκλιο για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε.
Αυτό το κράτο. Και έχει πλεονάσματα, λέω εύκα. Εδώ κλέβουν τον κόσμο. Αυτά θα δοθούν αναδρομικά. Λογικά θα πει, θα αναγκαστεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Πότε ήδη είναι. Έχει 43 χρόνια ασφάλιση αυτό ο άνθρωπο. Άρα είναι και υπερήλικα. Δεν είναι παιδάκι. Ακριβώς. Έτσι. Δεν εφαρμόζουν, κοροϊδεύουν την κοινωνία. Συνεχίζοντας πάντως, αν μου επιτρέπετε, το κομμάτι της παθογένειας του ΕΦΚΑ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον εξοδικαστικό, ειδικότερα για τους αυταπασχολούμενους, παρατηρούμε ότι τα πρώην ταμεία, το ΤΣΜΕΔΕ, το ΤΣΑΙ, το ΤΑΝ, τα ταμεία δηλαδή των νομικών, των δικηγόρων, των μηχανικών, καθυστερούν για μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνουν εκαθάριση των οφειλών των ασφαλισμένων, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διαδικασία. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι το Σεπτέμβριο, όπως είπαμε, αρκετός μεγάλος αριθμός ελευθέρων επαγγελματίων κατάφερε να ρυθμίσει τις οφειλές του είτε προς την εφορία, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε και προς τους δύο, καθώς καλό είναι να το έχουν αυτό υπόψη τους οι οφειλέτες όταν καταθέτουν αίτηση. Μιλάμε πάντα για ελεύθερους επαγγελματίες, όσους δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Μπορούν να πάρουν ρύθμιση είτε από την εφορία είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία και να αποφασίσουν ποια από τις δύο ή και τις δύο θα ακολουθήσουν. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι οι αιτήσεις των ελευθερών επαγγελματιών προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, παρατηρείται το φαινόμενο να καθυστερούν για περίπου ένα μήνα όταν αρχικοποιεί την αίτηση να στείλουν τις οφειλές τα συγκεκριμένα ταμεία, γιατί ακόμα σε πάρα πολλούς δεν έχει γίνει καθάριση. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο να δούμε μαζί με τον κύριο Μπούκα για την άρση φορολογικού απορρίτου, να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι των συντάξεων μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Γεράγγελου που ήταν σήμερα κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μαζί με τον κύριο Καλάκο, τον κύριο Κουτσούκο και τον κύριο Μπούκα, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-56-17, το τηλέφωνο επικοινωνίας SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Ερωτήσεις για συντάξεις. Mm-hmm. Τι γίνεται, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα δούμε και για το φορολογικό απόρριτο, κύριε Μπούκα. Θα δούμε, κύριε Καλάκο, εδώ εσείς πάντα με το παράδειγμά σας. Ναι, το μείον 44% αυτή τη συντάξη κυρία. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα. Πρέπει άμεσα να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Και όσον αφορά και το όριο ηλικία. Το όριο ηλικία, το οποίο βεβαίω. Και τα όρια ηλικία και το ύψο τη σύνταξη. Δεν μπορεί τη σύνταξη να μετατρέψει σε φιλοδόρημα ένα υπουργό, γιατί έτσι ξύπνησε ένα πρωί και έτσι του άρεσε. Πάντω έχει μπει κάποιο κατώτατο πλαφόν, να το πούμε. 460 ευρώ του ανασφάλιστου. Σιγά τα μπρόκολα. Αυτό όμω δεν είναι σύνταξη. Δεν είναι, βεβαίω, αλλά βλέπαμε και κάτι 144 ευρώ. Ναι, και ευτυχώ. Στο κατάλαβα και το σταμάτησα. Θα δείξουμε παράδειγμα πώς μια σύνταξη 1.000 ευρώ με 34 χρόνια δουλειάς καταλήγει να είναι 368 ευρώ χειρίας. Σε πολύ λίγο θα μας το εξηγήσει ο κύριος Καλάκος. Πραγματικό, με την απόφαση συνταξιοδότησης. Πραγματική σύνταξη χειρίας, δηλαδή δεν είναι υποθετική που την υπολογίσαμε. Είναι σύνταξη η οποία έχει εκδοθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Την έχουμε εδώ, θα τη δείτε σε λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα και να δούμε, κύριε Κουτσούκο, τι γίνεται στο κομμάτι των συντάξεων. Συχνές ερωτήσεις. Ναι. Προσπαθούμε με κάποιες κατηγορίες που έχουμε κάνει τις ερωτήσεις για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων ευνοεί η πρόορη έξοδος σε σύνταξη έως το 2020. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες που μπορεί να ευνοηθούν από τη συγκυρία αυτή. Είναι κυρίως, όπως είπαμε, οι μητέρες μανίδικα τέκνα, είναι η τρίτεκνη στο δημόσιο, αλλά ήθελα να πω και οι γονείς μανίδικα τέκνα και στο δημόσιο, εκτός από το ΙΚΑ. Και υπάρχουν επίσης και περιπτώσεις ασφαλισμένων που μπορούν ακόμα να φύγουμε κάποιες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, εφόσον μπορούν να συμπληρώσουν την 35ετία, προτού καταλήξουν στα 40 έτη ασφάλισης, που ισοδυναμεί με αποχώρηση στα 62 μόνο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Γιατί είναι συμφέρουσα η πρόορη συνταξιοδότηση για αυτές τις κατηγορίες? Λοιπόν, η πρόορη συνταξιοδότηση μπορεί να αποβεί συμφέρουσα ακριβώς γιατί αποφεύγεται ο εγκλωβισμός στα γενικά όρια ηλικίας που είναι τα 62 και τα 67. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις όπου πράγματι μπορούν να αποχωρήσουν ακόμα και με ηλικιακά όρια κάτω των 60 ετών. Ειδικά κάποιοι που δεν έχουν ακόμα κάνει χρήση του δικαιώματος μέχρι σήμερα.
Συμφέρει όμως επίσης και για τον εξής λόγο, για το ότι η μείωση τουλάχιστον στο κομμάτι των μειωμένων συντάξεων περιορίζεται στο τμήμα της Εθνικής Σύνταξης. Επομένως, είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως στην εκπομπή η Σοφία, ότι περιορίζεται το μέγεθος της απώλειας που θα είχαμε αν όλο αυτό το ποσοστό επιβαλλόταν κατεξοχήν στο ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης. Είναι και αυτό ένα από τα κίνητρα, βεβαίως, για να είμαι και εγώ ξεκάθαρος. Παρότι περιορίζεται η απώλεια, δεν πρέπει κάποιος να καταλήξει αβίαστα στην επιλογή της μειωμένης σύνταξης, γιατί θα πρέπει να συνεκτιμήσει και, βέβαια, είναι κάτι το οποίο και το τα χρόνια ασφάλισης που έχει. Είναι συνδυασμός παραμέτρων η απόφαση. Mm-hmm. Θα πρέπει και να εξετάσει τα πόσα αίτια ασφάλισης συγκεντρώνει μέχρι σήμερα, αν έχει διαδοχική ασφάλιση, ποιο είναι το ύψος των μισολογικών του αποδοχών. Όλα αυτά θα πρέπει να συνεκτιμηθούν προτού κάποιος καταλήξει σε μια τέτοια απόφαση. Και βεβαίως, είναι η επόμενη ερώτηση, τι πρέπει να προσέξουν οι δημόσιοι υπάλληλοι έως το 2020. Ναι, είναι και αυτό μία από τις κρίσιμες ερωτήσεις. Στο δημόσιο, λοιπόν, η έξοδος στη σύνταξη έως και το 2020 ευνοεί πάρα πολλές συγκεκριμένες κατηγορίες, αυτές που αναφέραμε και πριν. Κατηγορίες οι οποίες από το 2013 και μετά, βέβαια, δεν απολαμβάνουν των ευνοϊκών ορίων, γιατί πλέον όλα έχουν πάει στα 62 και στα 67. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Όμως, εφόσον συμπληρώνεται, ειδικά για το δημόσιο, να πούμε, 25 ετία έως και το τέλος του 2012, ή όσοι μπορούν να συμπληρώσουν 35, 36 ή 37 χρόνια μέχρι και την ημερομηνία αυτή, πράγματι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσεχθεί και θα πρέπει να αξιοποιηθεί, εφόσον φυσικά κάποιος έχει ελέγξει πάρα πολύ προσεκτικά αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε για τους δημόσιους υπαλλήλους. Όχι, δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Δεν πρόκειται να αποχωρήσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, ναι. Διότι είναι και οι πιο αδικημένοι από τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι πρώην ΟΑΕ. Είναι οι δύο κατηγορίες που έχουν τις μεγαλύτερες μειώσεις. Τις μεγαλύτερες μειώσεις και μεγάλη χαμένη αυτού του ασφαλιστικού. Όποιος μπορεί να καθίσει και να εργάζεται, καλό είναι να καθίσει και να παίρνει ένα μισθό, γιατί η σύνταξη θα είναι φιλοδόρημα. Εκείνο που ήθελα να πω είναι για τη σύνταξη χειρίας. Θα το λέω σε κάθε εκπομπή και μέχρι να σοβαρευτεί το Υπουργείο Εργασίας και να ασχοληθεί επιτέλους με αυτή την κοινωνική ομάδα, γιατί δεν φτάνει αυτό που του συνέβη στη ζωή, έρχεται και τη τιμωρεί. Δηλαδή, έχω μία σύνταξη του δημοσίου, η οποία είχε την ατυχία να πεθάνει μετά τις 13/5 του 16, και για να υπάρξει σύγκριση θα δούμε τι έπαιρνε με το προηγούμενο καθεστώς μέχρι τον προηγούμενο νόμο και τι παίρνει με τον νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου. Αυτός ο άνθρωπος είχε εργαστεί 33 χρόνια συνολικά, mm-hmm. και η σύνταξή του τον Ιούνιο του 16 ήταν 995,13 €. Με τον προηγούμενο νόμο η χήρα έπαιρνε το 70% του 995,13, 696,59 μειχτά, είχε 4% παρακράτηση υπεραιωπή, 27,86, και έπαιρνε καθαρά 68,73 αφορολόγητο. Και το αφορολόγητο την κάλυπτε και ήταν καθαρά στο χέρι τα 668,73. Άρα 668,73 €. Mm-hmm. Μετά τον νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου, τι παίρνει η χήρα, 995,13. Τι πήρε δηλαδή, γιατί η σύνταξη ήδη έχει εκδοθεί αυτή. Μείον 210,31 προσωπική διαφορά, είναι πανυπολογισμός σύνταξης. Κατά την προσωπική μου άποψη, παρανόμως, δεν προβλέπεται στον νόμο η προσωπική διαφορά. Η περικοπή ξεκινάει, λέει, από 1/1 του 19, αλλά το δικαιολογεί το Υπουργείο ότι πρόκειται περί νέα σύνταξης και δεν πρόκειται για μεταβίβαση σύνταξης, γιατί έτσι τους βόλευε. Mm-hmm. Κόβε 210,31 προσωπική διαφορά, 784,82 υπόλοιπο, 50%, γιατί έπεσε και το ποσοστό με τον νόμο του κ. Κατρούγκαλου από 70 στο 50, 392,41 μειχτά, δεύτερο φέση 23,54, η οποία από 4 έγινε 6, γιατί οι περικοπές των συντάξεων από το 15 και μετά είχαν από πολλούς τρόπους περικοπές. Και παίρνει στο χέρι 368,87, μείωση έναντι του προηγούμενου νόμου 44%. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο πρέπει να δούνε. Δεν είναι λοιπόν στα 1.000 ευρώ πάει το 50%. Είναι όχι, βέβαια. Μετά τον επαναυπολογισμό και 6% αντί και για 4%, το 4 που είναι υπεραιωπή προηγουμένως. Και εδώ θα πρέπει να πούμε και για τα όρια ηλικίας ένα δεύτερο αυστηρό σκληρό μέτρο, ότι όταν είναι κάτω των 52 ετών η χείρα, ανεξάρτητα τα χρόνια ασφάλισης του Μακαρίτη, έχω περίπτωση με 35 χρόνια αιτίες βαρέα ένσημα, mm-hmm. και η χείρα δεν θα πάρει σύνταξη. Θα πάρει για 3 χρόνια και θα χαθεί έπειτα.
Αν προλάβει και συμπληρώσει το 55ο της ηλικίας, διακόπτεται μετά τα 3 χρόνια και επανέρχεται σύνταξη στο 67ο έτος συμπληρωμένο της ηλικίας της. Και όπως είπα, κάτω από 52 δεν θα πάρει καθόλου σύνταξη. Άσχετα από τα χρόνια ασφάλισης του μαγαζιού. Γιατί πρέπει να καλύπτει το 55ο λοιπόν σε αυτή τη διετία. Και αυτό άδικο, λοιπόν. Γιατί δεν νοείται ασφαλιστικός νόμος να έχει καταβάλει 35, μπορεί και 40 χρόνια, αν είχαν μια διαφορά ηλικίας με το σύζυγο, να έχει καταβάλει τόσα χρόνια ασφάλιστρα και να μην αιτιολογεί κανένας τι έγιναν αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές. Πού πήγαν. Και βεβαίως δεν θέλω να συζητήσω στο κομμάτι που δεν καλύπτει σε αυτή την τριετία το 55ο και χάνει λοιπόν και δεν μπαίνει καθόλου την σύνταξη. Πάμε τώρα να δούμε αυτό που είπαμε πριν από λίγο για να συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Μπούκα για την άρση φορολογικού απορρίτου. Τι ακριβώς. Με διάταξη που έφερε το Υπουργείο Οικονομικών υπό τη μορφή τροπολογίας την περασμένη εβδομάδα, επί της ουσίας καταργήθηκε το φορολογικό απόρριτο. Και τι εννοούμε, η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα μπορεί να χορηγεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Τηρεσία, του διατραπεζικού αυτού συστήματος των τραπεζών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορολογικά στοιχεία τα οποία αφορούν οφειλέτες τους. Ποια είναι αυτά τα φορολογικά στοιχεία? Καταρχάς, αν μιλάμε για φυσικά πρόσωπα, το αφημί, η εφορία στην οποία υποβάλλεται η φορολογική δήλωση, το όνομα και επώνυμο του πατέρα του οφειλέτη, όνομα και επώνυμο της μητέρας του οφειλέτη και ο ταχυδρομικός κωδικός, εκεί δηλαδή όπου φαίνεται ότι διαμένει, στο δήμο στον οποίο διαμένει. Για νομικά πρόσωπα, μιλάμε σίγουρα για τον αριθμό φορολογικού μητρού, το διακριτικό τίτλο, την επωνυμία και φυσικά την έδρα της εταιρείας. Γιατί γίνεται αυτό? Όπως είπαμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οι πιέσεις προς τις τράπεζες είναι πλέον πολύ ισχυρές. Πρέπει κατά έναν τρόπο αυτό να δημιουργήσει ένα ντόμινο και να μετατοπίσουν την πίεση και προς τους οφειλέτες, είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα. Θέλουν λοιπόν να τρέξουν το κομμάτι της ρύθμισης των κόκκινων δανείων. Το ακούμε πάρα πολύ καιρό, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και αυτό αφορά όχι μόνο τις τράπεζες, έτσι, αλλά και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν είναι μόνο προς το κεντρικό κράτος. Αφορούν, επί παραδείγματι, δημοτικά τέλη. Αφορούν τέλη που υπάρχουν από τα λιμενικά ταμεία. Άρα, όλοι αυτοί οι φορείς του δημοσίου προσπαθούν να βρουν τρόπους ούτως ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να αυξήσουν τα έσοδά τους. Ίσως αυτό να μην το δούμε άμεσα, και γιατί ένας σημαντικός λόγος είναι οι επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, τόσο οι δημοτικές όσο και οι περιφερειακές. Δύσκολο θεωρώ εν ενεργεία δήμαρχοι και περιφερειάρχες να προχωρήσουν στην αναζήτηση αυτών των στοιχείων, ούτως ώστε σε προεκλογική περίοδο, σε προεκλογική χρονιά, να προσπαθήσουν να αυξήσουν τα έσοδα. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον αυτή η πόρτα έχει ανοίξει. Άρα, το επόμενο χρονικό διάστημα, αν κάποιος τοπικός άρχοντας θέλει να δείξει αύξηση των εσόδων, θα έχει τον τρόπο προκειμένου να πάει στους δημότες και να βρει από εκεί τα χαμένα έσοδα ή αυτά που έπρεπε να είχαν πληρώσει και δεν έχουν πληρώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν είμαστε στη φάση τώρα να κρίνουμε καλός ή κακός. Μιλάμε για ένα πραγματικό γεγονός. Υπάρχουν οφειλές. Με κάποιο τρόπο αυτές θα πρέπει να αναζητηθούν και να δουν τι θα μπορούν να απορροφήσουν. Κύριε Καλάκο, πολλοί μας ρωτάνε τι γίνεται όταν θα πάρουν τη σύνταξη χειρίας, αλλά έχουν και δική τους σύνταξη. Τι γίνεται και ποια θα κοπεί? Ναι, εφόσον έχουν δική τους σύνταξη, θα πάρουν για 3 χρόνια το 50% της συζύγης του Μακαρίτη και μετά την τριετία το 25%. Οπότε μειώνεται ακόμα περισσότερο. Οπότε μειώνεται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή χωρίς να υπάρχει κατώτατο όριο. Δηλαδή, ναι, ναι, ανεξάρτητο το ύψος της σύνταξης. Αυτό είναι το αξιοσημείωτο σε σημερινή περίπτωση. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κουτσούκο να δούμε και κάποιες ερωτήσεις. Αρκετές ερωτήσεις για τη μειωμένη σύνταξη, γιατί μας ρωτάνε πολλοί τηλεθεατές. Αν συμφέρει λοιπόν η πρόορη έξοδος, ακόμη και στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί σε κάθε περίπτωση είναι η συγκομιδή των ετών ασφάλισης, δηλαδή πόσα χρόνια έχει συμπληρώσει κάποιος προτού πάρει αυτή την απόφαση. Και φυσικά θα έλεγα και το ύψος των μισθολογικών αποδοχών, γιατί από αυτό το μέσο όρο θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και σε τι ύψος θα κοιμανθεί, σε τι επίπεδα θα κοιμανθεί η συνταξιδοτική παροχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και η μειωμένη σύνταξη σε πλήσιες περιπτώσεις δεν αποτελεί σημαντικό κίνητρο, αλλά μάλλον αντικίνητρο για κάποιον για να αποχωρήσει. Τι απώλειες θα πρέπει να αναμένει εκείνος που αποχωρεί με μειωμένη σύνταξη? Οι απώλειες οι οποίες αναμένει είναι έως και το ποσοστό του 30%.
Αν απέχει έως και 5 έτη από το ηλικιακό όριο πλήρους συνταξιοδότησης και αυτό το ποσοστό, δηλαδή 30% επιβάλλεται στο κομμάτι, όπως είπαμε, της εθνικής, οπότε η ανώτατη μείωση που μπορεί να παρατηρηθεί είναι μέχρι και 115 ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διακύμανση από τα 20 ευρώ που ισοδυναμεί στο 6% της μείωσης έως και τα 115 ευρώ που αντιστοιχεί στο 30%. Εκεί σε αυτή την κλίμακα λοιπόν παίζει η συγκεκριμένη απώλεια. Κύριε Αλέξη, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Ήθελα να πω, γιατί βλέπω την εκπομπή και λένε για τον νόμο Χατρόγκαλου. Συμφωνώ απολύτως, αλλά εγώ οικοδόμος ήμουνα και ο Σαμαράς με τον Βεϊζέλο μου έκοψε 370. 370 ευρώ. Γιατί δεν τα λένε αυτά, τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Μ' ακούτε? Σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Γιατί δεν τα λέτε αυτά? Περιμένετε και τον ίδιο καινούριο επανυπολογισμό. Κανένας δεν αφισβήτησε τις περικοπές. Δεν δικαιολογώ ούτε την κυβέρνηση αυτή, αλλά γιατί δεν λέτε τι έκοψε ο άλλος? 370 μου έκοψε. Καμία αντίρρηση. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πολλές συντάξεις του παρελθόντος ήταν υψηλές και μη ανταποδοτικές. Δεν αναφέρουμε στους οικοδόμους. Μπορώ να αναφερθώ στις ΔΕΚΟ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να υπάρχει σύνταξη με 30 χρόνια των 3.600 ευρώ. Οικοδόμος συνταξιούχο, 1.400 τόσα έπαιρνα. Δεν με αφήνετε όμως να σας απαντήσω. 1.050, 1.040. Ναι, σας είπα δεν αναφέρουμε. Ο Σαμαράς με τον Βεϊζέλο. Δεν αναφέρουμε, είπα, στους οικοδόμους. Τη συμπαθή τάξη, οι οποίοι για να πάρουν το ένα ένσημο διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Έτσι. Υπήρχαν πράγματι στον προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο και πάρα πολλές αδικίες. Πάρα πολλές υψηλές συντάξεις και το σύστημα δεν άντεξε. Και δεν είναι αυτό. Οι ίδιοι λένε θα σας μειώσετε σύνταξη. Εσείς τι κάνατε, τι κάνατε εσείς? Αυτό δεν θα το απαντήσουμε εμείς, θα το απαντήσουν οι ίδιοι. Και δεν θα τοποθετηθούμε και πολιτικά στο θέμα αυτό. Εμείς τοποθετούμεθα επάνω στον υπάρχοντα νόμο, τεχνοκρατικά επάνω στον νόμο που υπάρχει και σε αυτό που θα ισχύσει. Συμφωνώ, αλλά θέλω να ξέρετε ότι τι κάναμε και οι προηγούμενοι. Δηλαδή, ο συνταξιούχος. Σφαγείο τελείως. Ναι, εγώ επειδή είμαι νέος συνταξιούχος, τώρα ζω το δεύτερο σφαγείο, ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι να... Έχω να πω κάθε άνθρωπος με τα εναρρώσια του. Τις μειώσεις να μην μετράμε, γιατί και βεβαίως θέλουμε να μην υποστούν νέες συντάξεις, γιατί ξέρετε, καθημερινή ερώτηση όλων των συνταξιούχων είναι τι θα γίνει και αν θα υποστούν και πότε θα δουν μείωση στις συντάξεις. Μάλλον ο τηλεθεατής όμως ήθελε να δώσει μια πάσα ώστε να γίνει ένα ρεπορτάζ. Ποια είναι η πορεία μείωση των συντάξεων όλα τα τελευταία χρόνια. Και πόσες μειώσεις έχουν υποστεί, πραγματικά είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο τηλεθεατής. Αλλά αυτό δεν αλλάζει αυτό που λέει τόσο ο κύριος Καλέκος όσο και ο κύριος Κουτσούκος, ότι πρέπει να υπάρξει μια επαναχάραξη εθνικής στρατηγικής για το κομμάτι αυτό και για τους νέους εργαζομένους και για τους ασφαλισμένους, γιατί αφορά και αυτό, και για τους συνταξιούχους. Άλλωστε, στα παραδείγματα που δώσαμε, τα 4-5 ήταν, τι ήταν με τον παλιό τον τρόπο, τι θα έπαιρνε 31 δεκάτου, τι παίρνει με τον καινούριο τρόπο. Συμπεριλαμβανομένο των περικοπών. Μπράβο. Κυρία Βασιλεία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά. Λοιπόν, είμαι 75 ετών, από πολιτικούς δεν έχω ιδέα. Το μόνο που θυμάμαι, επειδή μιλάει τώρα για συντάξεις και για τέτοια, ότι όταν είχαμε το βασιλιά, διαμαρτυρόμαστε όλος ο λαός, ότι πρικίσαμε τους γάμους, τα παιδιά του, το ένα, το άλλο, του Παύλου και της Φρεντερίκης. Όμως δεν έμπαινε κλέφτης στο σπίτι μας, αφήναμε ανοιχτό το σπίτι μας και δεν φοβόμαστε τίποτα. Σήμερα, αφού τον διώξανε τον βασιλιά, δεν βλέπω να περνάμε καλύτερα και μας έχουν κατακλέψει. Δεν υπάρχει αστυνομία να μας φυλάει. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν ανήκω με κανένα κόμμα, ήμουνα μικρή όταν θυμάμαι τον βασιλιά. Σας ευχαριστούμε. Και μας έχουν καλώσει να πει την άποψή. Και μας έχουν κατακλέψει οι κλέφτες, χωρίς να μας φυλάει κανένας. Και ο βασιλιάς να το δω και αυτό να τον πρέβανε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ανοίγουμε τα μικρόφωνα και ο καθένας. Πολύ σημαντικό το κομμάτι της αστυνόμευσης όμως που θέτησε σε κάθε περίπτωση. Το βλέπουμε καθημερινά και ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας και στις μεγάλες πόλεις. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα το οποίο ανέδειξε η τηλεθεάτρια. Το γεγονός ότι έκανε μια ιστορική αναδρομή, οκ, αλλά
ως ζήτημα είναι πολύ βασικό και νομίζω ότι και στις δημοσκοπήσεις που τρέχουν και βλέπουν το φως δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα, εμφανίζεται πολύ ψηλά στην ατζέντα των πολιτών. Και θα είναι ένα κομμάτι στο οποίο θα παίξει και η προεκλογική ατζέντα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Κλείνουμε. Πάρα πολλές ερωτήσεις και για το κομμάτι των επικουρικών συντάξεων. Εδώ είμαστε κάθε απόγευμα από τις 4 και 4 έως τις 6, γιατί ξέρετε είναι ένα θέμα το οποίο ανοίγει και δεν είναι δίχως αρχή και τέλος. Εξελίξεις τρέχουν. Τρέχουμε και εμείς μαζί για να προλαβαίνουμε βεβαίως και να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές μας. Τι ρυθμίσεις κλείνουμε, κύριε Μπούκα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μπορεί να κάνει ο πελάτης, ο κάθε πολίτης? Περιμένουμε πάρα πολλά και ακούμε. Τι ισχύει και τι μπορεί να πετύχει αύριο που θα πάει να διαπραγματευτεί, είτε με την τράπεζα, είτε βεβαίως έχει τη δυνατότητα με την εφορία ή με κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. Θα ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Σίγουρα θα χρειαστούμε επόμενη εκπομπή επόμενη εκπομπή. Να το αναφέρουμε αυτό. Οπότε βάλτε το και αυτό στα προσεχώς. Εξαρτάται από το είδος της οφειλής και από το είδος του δανείου και από την κατάσταση την περιουσιακή και εισοδηματική του κάθε οφειλέτη. Επειδή δεν προλαβαίνουμε, αν δεν κάνω λάθος, να μπούμε σε λεπτομέρειες, καλό είναι ο κάθε ένας τηλεθεατής, οφειλέτης, να έχει υπόψη του ότι το γεγονός ότι συνέβη στο διπλανό του δεν σημαίνει ότι θα συμβεί το ίδιο και σε αυτόν. Θα πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση της περιουσιακής του κατάστασης, των εισοδημάτων του, να δούμε σε τι φάση βρίσκεται. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι υγείας, σοβαροί λόγοι υγείας, οι οποίοι ανατρέπουν τελείως τα δεδομένα και θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και στην διαπραγμάτευση με την τράπεζα. Αν μου επιτρέπετε, λίγο πριν το κλείσιμο, είδαμε ότι ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης έδωσε και αναστολή στην υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης. Θεωρώ όμως ότι είναι τόσος ο όγκος που υπάρχει στη δικαιοσύνη που η προσφυγή στη διαμεσολάβηση, όποτε και αν γίνει, είναι μονόδρομος, προκειμένου κάποιες απλές υποθέσεις, όπως είναι και οι ρυθμίσεις των δανείων ή γενικότερα οι οφειλές με την τράπεζα, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, όπως ανοίχθηκε με τον εξοδικαστικό, να γίνεται εκτός δικαστηρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Καλά και εμείς ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο Attica TV, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 και 4. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.